Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή χωρίς περιστροφές και απόψε το ΣΥΓΜΑ παρουσιάζει την έκτη και τελευταία δημοσκόπηση που ετοίμασε για λογαριασμό του η εταιρεία ερευνών Prime Consulting. Πληροφορούμε από τώρα τους τηλεθεατές ότι το ΣΥΓΜΑ θα παρουσιάσει και exit poll τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, με δείγμα 6.000 ατόμων. Τον τελευταίο καιρό, οι δημοσκοπήσεις βρέθηκαν στο κέντρο κριτικής και δι' έντονης. Δημοσιογράφοι εναντίον δημοσιογράφων, έντυπα εναντίον εντύπων, πολιτικά κόμματα και επιτελεία, είτε με ανακοινώσεις είτε με παρεμβάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλω από την αρχή, όπως και το είπα πολλές φορές, ότι εδώ δεν γίναμε ούτε θα γίνουμε ποτέ αρρωγή ή αγωγή ή και ακόλουθη κανενός υποψήφιου. Εμείς παρουσιάζουμε και παρουσιάζουμε και απόψε τα ευρήματα της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται ο σταθμός μας για τις δημοσκοπήσεις. Στο τέλος και σε διάστημα 10 ημερών, ο κάθε τηλεοπτικός σταθμός, ο κάθε δημοσιογράφος, ο κάθε δημοσκόπος και εκλογολόγος και αυτοί ακόμη οι λεγόμενοι ανεξάρτητοι αναλυτές θα κριθούμε από τους ίδιους τους πολίτες. Σίγουρα οι αναλύσεις συνέχουν το στοιχείο της υποκειμενικότητας και είναι κατανοητό μέχρι ενός σημείου. Είτε εκφράζονται γραπτός στον τύπο, είτε δια ζωντανού λόγου στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα. Κανένας όμως εξ ημών δεν έχει το δικαίωμα της χειραγώγησης μιας εκλογικής διαδικασίας δια της στήριξης του όποιου υποψηφίου. Γι' αυτό λέω, οι κριτές όλων ημών θα είναι οι υπεύθυνοι πολίτες, οι οποίοι δεν είναι άβουλοι και άκριτοι ή δεν πρέπει να είναι άβουλοι και άκριτοι. Αυτά εν είδη εισαγωγής και παρουσιάζω αμέσως τους φιλοξενούμενους μας, τον εκλογολόγο αναλυτή Νάσιο Ορεινό και τον διευθυντή της Prime Consulting Γιώργο Βρίκη. Από πλευρός των υποψηφίων, ο Μιχάλης Σοφοκλέους εκ μέρους του Αβέροφ Νεοφύτου, ο Λεόντιος Φιλοθέου εκ μέρους του Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο Κωνσταντίνος Λιμπιώτης εκ μέρους του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο Λίνος Παπαγιάννης εκ μέρους του Χρήστου Χρήστου και ο Χριστόφορος Τριανταφύλου εκ μέρους του Αχιλέα Δημητριάδη. Καλωσορίζω όλους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ μαζί μου. Εντάχει θα πω ότι η έρευνά μας θα παρουσιαστεί σε 3 μέρη. Μετά από κάθε μέρος θα δίνεται ο λόγος στην ανάλυση στον εκλογολόγο αναλυτή τον κύριο Νάσιο Ορεινό και μετά ο λόγος σε εσάς για να πείτε τις απόψεις σας και να κρίνετε τα αποτελέσματα της έρευνας την οποία παρουσιάζουμε απόψε και ό,τι άλλον ήθελατε εσείς να παρουσιάσετε. Και επίσης, λόγω απόψε, και είναι πρώτη φορά ενδεχομένως, δεν θα μείνει μόνο στην παρουσίαση της ταυτότητας της έρευνας, θα έχει και ο διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος είναι μαζί μου εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αμέσως με την ταυτότητα της έρευνας και πάω αμέσως στον κύριο Γιώργο Βρίκη για να μας την παρουσιάσει. Καλησπέρα και πάλι. Η συγκεκριμένη ασκόπηση, το μέγεθος του δείγματος είναι 1.475 συνεντεύξεις σε πανκύπρια κάλυψη, με τυχαία στρωματοποιημένη πολυσταδιακή δειγματοληψία από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας μας. Τα άτομα που είχαν δικαίωμα συμμετοχής είναι όσοι ήταν άνω των 18 με δικαίωμα ψήφου. Έχει διεξαχθεί στο διάστημα 13 με 24 πρώτου και το στατιστικό σφάλμα είναι σύμπλην 2,8%. Εδώ έχω παραδρομής γράφει 3. Επίσης, να σημειώσουμε ότι η εταιρεία μας είναι και μέλος της ΕΣΟΜΑ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Είμαι σίγουρος ότι στην πορεία των πραγμάτων, εάν και εφόσον χρειαστεί, και θέλω να ελπίζω ότι θα κάνεις τη δική σου παρέμβαση για κάποια σοβαρά θέματα. Φυσικά, μια και είναι η τελευταία δημοσκόπηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω από την αρχή ότι λοιπόν έχουμε μπει, το όπως έχω πει, είναι τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι από την κάρτα 1 με 5. Η δεύτερη ενότητα από την κάρτα 6 μέχρι την 13 και η τελευταία είναι 13 μέχρι το τέλος που είναι τα σενάρια του δεύτερου γύρου. Και στη συνέχεια πάλι θα δοθεί ο λόγος στους φιλοξενούμενους για να κλείσουν αυτή τη συζήτηση, όπως επίσης και στον εκλογολόγο και στον διευθυντή της εταιρείας που μας έχει κάνει αυτή την έρευνα. Η πρώτη λοιπόν ενότητα είναι 4-5 γενικές ερωτήσεις για να ανιχνεύσουμε, λέω εγώ, ή και ακόμη να αποτυπώσουμε τη στάση των ψηφοφόρων και ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματα του, κάνοντας μάλιστα και μία σύγκριση με κάποιες προηγούμενες δημοσκοπήσεις που έχουμε κάνει. Πάμε λοιπόν στην κάρτα αριθμός 1. Έχει ή δεν έχει αλλάξει ο υποψήφιος
την επιλογή του για τους τελευταίους μήνες. Βλέπουμε λοιπόν, δεν έχει αλλάξει 85%. Έχει αλλάξει 12%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 3%. Πάμε λοιπόν στην δεύτερη κάρτα. Η απόφαση για ψήφο λαμβάνει ή δεν λαμβάνει υπόψη την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν λαμβάνει την επόμενη μέρα των εκλογών το 88%. Λαμβάνει, με συγχωρείτε, την επόμενη μέρα το 88%. Δεν λαμβάνει το 10% και δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 2%. Αριθμός, κάρτα αριθμός 3. Ο κομματικός χάρτης θα σημειώσει σημαντικές διαφοροποιήσεις ή θα παραμείνει ως έχει μετά τις εκλογές. Και έχουμε εδώ μία σύγκριση του Σεπτέμβρη με τον Ιανουάριο. Και βλέπουμε, θα παραμείνει ως έχει, το Σεπτέμβριο ήταν 50% και τον Ιανουάριο 44%. Τον Ιανουάριο θα σημειώσει σημαντικές διαφοροποιήσεις, τον Ιανουάριο 50% και, δεν θα, και 42% όσον αφορά το αν θα σημειώσει σημαντικές διαφοροποιήσεις ή όχι. Κάρτα αριθμός 4. Η αλλαγή στον κομματικό χάρτη και πάντοτε όσοι ψήφισαν το 2021 θα σημειώσει σημαντικές διαφοροποιήσεις και θα παραμείνει ως έχει με τα ποσοστά πάντοτε των κομμάτων όπως έχουν εκδηλωθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2021. Δυσί, θα σημειώσει σημαντικές διαφοροποιήσεις 42%, θα παραμείνει ως έχει το 53%, ΑΚΕΛ 48% και 51%, ΔΙΚΟ 48% και 48%, το ΕΛΑΜ 44% με 54, η ΕΔΕΚ 72 με 25, η ΔΥΠΑ 19 με 50 και οι οικολόγοι 70% και 20%. Και πάμε στην τελευταία μας κάρτα, στην πρώτη ενότητα. Εξαρτάται ή δεν εξαρτάται η πορεία του Κυπριακού από το αποτέλεσμα των εκλογών. Εξαρτάται 41%. Δεν εξαρτάται 59%. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη ενότητα και θα δώσω το λόγο αυτή τη στιγμή στον εκλογολόγο αναλυτή να μας δώσει τη δική του εκτίμηση όσον αφορά τα ευρήματα της πρώτης ενότητας. Ναι. Γιάννη, να εναλλάσσουμε την κάρτα, τις κάρτες 3 και 4 νομίζω γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον. Όσον αφορά τον κομματικό χάρτη... Να δούμε την κάρτα 3 παρακαλώ. Ναι, συνεχίστε. Η κάρτα 3... καταγράφει ότι έναν αυξητικό ποσοστό σε σχέση με τον Σεπτέμβριο δηλώνει ότι θα έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις στον κομματικό χάρτη. Ας πάμε όμως, Γιάννη, λίγο πιο πίσω να δούμε πώς έχει ξεκινήσει αυτό που έχω ονομάσει επανάσταση του εκλογικού σώματος πολλές φορές. Το κομβικό σημείο αλλαγής του κομματικού χάρτη ήταν το 2016, Γιάννη. Εκεί ήταν όπου είχαμε δει νέους σχηματισμούς στη Βουλή. Είχαμε δει 8 κομματική βουλή, είχαμε δει πρώτη φορά το ΕΛΑΜ στη Βουλή. Τα μετέπειτα χρόνια και στις βουλευτικές του 2021 έχουμε πει αρκετές φορές ότι οι εκλογές που έχουν ψηφίσει άλλο σχηματισμό, ο οποίος δεν έχει μπει στη Βουλή, ήταν 52.000 το 2021 σε σχέση με 11.000 το 2016 και 4.000 το 2011. Άρα έχουμε μια αύξηση ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Επίσης να πω ότι τα δύο μεγάλα κόμματα από 67% που άθροιζαν το 2011 έχουν κατέβει στο 56% το 2016 και στο 50% το 2021. Τα παραδοσιακά κόμματα και τα τέσσερα παραδοσιακά επίσης έχουν ακολουθήσει. Θα ήθελα να βάλετε και χωριστή, να πούμε, και τα υπόλοιπα κόμματα πριν το 2. Δηλαδή, ναι, υπάρχει το τρίτο κόμμα που έχει σημασία πόσο ήταν και πού έφτασε, όπως και το τέταρτο κόμμα το παραδοσιακό. Αυτό θα έλεγα και τα τέσσερα παραδοσιακά μέχρι και την ΕΔΕΚ. Ο Μένδηση. Το 2011 είχε καταγράψει 34,28 στις βουλευτικές, είχε πάει στο 30,69 το 2016, στο 27,7 το 2021, μία πτώση 6,5 ποσοστιαίων μονάδων και απώλεια ψήφο Γιάννη 39.000 σε 10 χρόνια. Το ΑΚΕΛ από 32,67 το 2011, στο 25,67, στο 22,34, 10 μονάδες και κάτι πτώση, 52.000 απώλεια σε ψήφους. Το ΔΙΚΟ από το 15,76 στο 14,49 στο 11,29, 4,5 μονάδες πτώση και 23,5 περίπου χιλιάδες επίσης απώλεια ψήφων. Και η ΕΔΕΚ από το 9 στο 6 και μετά στο 6, κάτι μαζί με τη Συμμαχία
περίπου 3 μονάδες απόρριαν και 13.000 απόρρια σε ψήφους, Γιάννη. Επίσης, εάν δούμε τις συσπηρώσεις των κομμάτων των τεσσάρων αυτών παραδοσιακών και το 16 και το 21, θα δούμε χαμηλές συσπηρώσεις σε σχέση με παλιότερα. Για παράδειγμα, ο MDC το 16 κατέγραψε συσπήρωση με βάση τα 6,73% και το 21 69%. Το ΔΙΚΟ 69-65%, η ΕΔΕΚ 67-70%, το ΑΚΕΛ ήταν κοντά στο 80%. Και όλα αυτά τα κόμματα, Γιάννη, είχαν έντονες διαρροές προς όλους τους χώρους. Δηλαδή, όλοι προς όλους. Άρα, αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο της αποσυσπήρωσης που έχουμε μπει πολλές φορές εδώ και μερικά χρόνια, της αυτονόμησης των ψηφοφόρων. Η εκλογική συμπεριφορά έχει αλλάξει στα κόμματα, στους εκλογείς, στη βάση των κομμάτων. Και απλά και μόνο αυτό που αναμένουμε είναι να δούμε ή να συζητήσουμε ποια θα είναι η αλλαγή, αν θα υπάρξει μετά τις εκλογές τις προεδρικές. Νομίζω αυτό θα το κάνουμε την επόμενη μέρα ενδεχομένως. Απλά θέλω να δείξω, Γιάννη, το γεγονός ότι ο κομματικός χάρτης ήδη διαφοροποιείται εδώ και χρόνια. Το θέμα είναι αν το έχουμε καταλάβει. Τουλάχιστον αυτό εδώ το τραπέζι έχει καταθέσει αυτή τη θέση. Εδώ τα τελευταία τουλάχιστον 8 χρόνια έχουμε πει καθαρά ότι διαφοροποιούνται πολλά πράγματα. Το ερώτημα όμως εδώ που έχω και θέλω να υποβάλω προς εσάς, συνάδελφε, είναι ότι εδώ έχουμε προεδρικές εκλογές. Εισέρχονται κάποια άλλα κριτήρια, τα οποία ενδεχομένως δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε κατά τρόπον απόλυτο, άλλων οι βουλευτικές, άλλων οι προεδρικές. Εντάξει, να το επεκτείνω τότε και να πω αυτό που είχα πει 2-3 φορές τους τελευταίους μήνες πάλι εδώ μαζί, ότι αυτές οι εκλογές, Γιάννη, είναι εκλογές όπου οι βάσεις των κομμάτων, έχουμε μπει πολλές φορές, έχουν καθοδηγήσει τις ηγεσίες τους προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Το έχω πει αρκετές φορές με βάση και τις δημοσκοπήσεις. Αν θυμάσαι το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, έχουμε δει κόμματα να παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Βλέπουμε πιο δύσκολες συσπηρώσεις επίσης. Όλα αυτά και σε επίπεδο προεδρικών, εάν συγκρίνουμε παλιότερα χρόνια, είχαμε πολύ διαφορετική συμπεριφορά του εκλογία και σε προεδρικές. Άρα η αποσυσπήρωση, Γιάννη, εφαρμόζεται πλέον και σε επίπεδο προεδρικών εκλογών. Μάλιστα. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βρέχης θέλει να πει κάτι. Για αυτήν την ερώτηση είμαστε εντάξει. Θα τα κρατήσουμε όλα για μετά. Ξεκινώ αμέσως. Τώρα με τους εκπροσώπους των επιτελείων, με τον κύριο Σοφοκλέους. Κύριε Καρικλά, καλησπέρα, καλησπέρα και στους συνδεδημόνες εδώ και στους τηλεθεατές. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Νωρινό ότι ζούμε μια ρευστή πολιτική κατάσταση και δεν είναι μόνο στην Κύπρο, είναι σε όλη την Ευρώπη και σε όλον τον δυτικό κόσμο τουλάχιστον. Και θα συμφωνήσω ότι υπάρχει πτώση των παραδοσιακών κομμάτων, αυτό που έχει πει. Και θα συμφωνήσω επίσης με αυτό που υποδηλεί η δημοσκόπηση ότι μετά τις εκλογές αυτές σίγουρα θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στο πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Πολιτικό σκηνικό το λέμε. Όπως θέλετε πείτε το. Το θέμα όμως είναι να χτινογραφήσουμε και τι έγινε αυτά τα χρόνια. Και εγώ μπορώ να σας μιλήσω για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κύριε Ορίνε, είναι το μόνο κόμμα στην Ευρώπη που επέρασε μνημόνιο και έμεινε όρθιο. Κανέναν άλλο κόμμα δεν εχειρίστηκε μνημόνιο στην Ευρώπη και δεν διαλύθηκε. Συμφωνώ. Και αυτό έγινε, κύριε Ορίνε, επειδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατάφερε σε σύντομο χρόνο να έχει αποτελέσματα για την χώρα. Όπως έγινε στο μνημόνιο, όπως έγινε και στην πανδημία, διότι και μετά την πανδημία είχαμε πολλούς κλειδονισμούς σε πολλά παραδοσιακά κόμματα της Ευρώπης, σε αντίθεση με την Κύπρο, όπου ο κόσμος εκτίμησε τη στήριξη και τη δυνατότητα που έδωσε αυτή η κυβέρνηση και αυτή η παράταξη στην κυπριακή κοινωνία και τις κυπριακές επιχειρήσεις για να παραμείνουν όρθιες μέσα στα lockdown και τα προβλήματα. Όπως εκτιμά και σήμερα το ότι η Κύπρος παρά την κρίση που επήλθε λόγω και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, καταγράφει η χώρα μας από τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να παραγνωρίζω τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Άρα, ναι, μεν έχετε δίκιο στην παρατήρηση, είναι αντικειμενική. Έχω όμως και εγώ δίκιο στην πολιτική ανάλυση, ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η μεγάλη εξαίρεση προς το θετικό. Θέλω να σταθώ σε δύο άλλα ζητήματα που φαίνονται από τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Πέστε μας την κάρτα να τη βλέπουμε την δημοξή. Καταρχήν, για την επόμενη μέρα. Μάλιστα.
Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι και η πιο σημαντική κάρτα, για να είμαι ειλικρινής κατά τη δική μου την ταπεινή γνώμη, όλης της δημοσκόπησης. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για το τι έγινε πριν. Δεν ψηφίζει για το τι, για να βγάλει θυμόν ή επιβράβευση ή συμπάθεια ή δυσαρέσκεια για σήμερα. Ψηφίζει στη συντριπτική του πλειοψηφία, 90% σχεδόν, για τα επόμενα 5 χρόνια. Και αυτό είναι που ο πολίτης θα κρυθεί να αποφασίσει. Ποια πορεία θα πάρει η χώρα μας τα επόμενα 5 χρόνια. Ξέρετε, στην Κύπρο έχουμε προεδρική δημοκρατία. Ακόμα ένα σημείο έχω, κύριε Κάπ. Στην Κύπρο έχουμε προεδρική δημοκρατία. Δεν είναι η κοινοβουλευτική που χρειάζεται ψήφος εμπιστοσύνης της Βουλής. Αυτό που αποφασίζεις την άλλη και την παράλληλη Κυριακή θα το έχεις για 5 χρόνια στην εξουσία, είτε μετανιώσεις είτε δεν μετανιώσεις. Και το τελευταίο μου σημείο που κρίνω εξίσου σημαντικό, κύριε Καρέκλα, είναι το ότι ο κόσμος ξέρει ότι θα εξαρτηθεί η πορεία του Κυπριακού από το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα εξαρτηθεί η πορεία του Κυπριακού από το τι θα απαντήσει ο νέος πρόεδρος στη διεθνή κοινότητα και τι θα ζητήσει την 1η Μαρτίου σε 3 εβδομάδες, σε 1 μήνα από σήμερα. Το λοιπόν, εάν είχατε αντίστοιχη κάρτα για την οικονομία, είμαι βέβαιος ότι θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη τα ποσοστά, και εμείς έχουμε τη μεγάλη πεποίθηση και την αυτοπεποίθηση ότι έχουμε τον ικανότερον υποψήφιο να χειριστεί τόσο το Κυπριακό όσο και την οικονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεφοκλέος. Ο κύριος Φιλεθέου, εκ μέρους του επιτελείου του κυρίου Μαυρογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Καρεκλά. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλες και όλους που μας βλέπουν, και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ξέρετε, σας έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα. Το ξέρω. Είναι καλή παρέα ο κύριος Φιλοθέου, αν μου επιτρέπει. Μετά θα, βλέποντας και την κάρτα της πιο μετά, που είναι έτσι από τον Μάιο, θα έρθω και σε αυτή, ότι είμαστε έτσι, έχουμε χτίσει μια σχέση εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καρεκλά, πάμε σε προεδρικές εκλογές. Λίγη σημασία έχει αυτή τη στιγμή για τον κόσμο που μας βλέπει το μέλλον του κομματικού χάρτη. Ο κομματικός χάρτης θα βρει την ισορροπία του. Αυτό που έχει σημασία στις προεδρικές εκλογές είναι το μέλλον του τόπου μας. Και είναι αυτό που πρέπει να βρει. Ο τόπος μας είναι που πρέπει να βρει την ισορροπία του. Και ναι, η επόμενη μέρα έχει τεράστια σημασία στον τόπο μας. Και για το Κυπριακό, και για την οικονομία, και για τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, και για τα θέματα διαφθοράς. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Στην επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει. Καταρχάς, με έναν νέο πρόεδρο που θα φέρει ένα νέο ύφος και ένα νέο ήθος στη διακυβέρνηση του τόπου. Τι βάζετε ως προτεραιότητα, κύριε? Αυτό είναι που καταθέτουμε. Ως προτεραιότητα, την επόμενη. Το πιο σημαντικό για μένα θέλω να ακούσω. Να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Παρακαλώ. Δεν πρέπει σίγουρα να μας δούμε ένα πρόεδρο που να ειρωνεύεται με τρόπο σεξιστικό, για παράδειγμα, την επικεφαλής μιας εκ των μεγαλύτερων συντεχνών του τόπου. Και με λυπεί πραγματικά που αναγκάζομαι να το πω, αλλά η φράση «η κυρία που φωνασκεί» για την κυρία Χαραλάμπους ήταν άκρως προσβλητική και για την κυρία Χαραλάμπους, αλλά και για το σύνολο των γυναικών αυτού του τόπου. Τον κύριο Αναστασιάδη δεν τον ενόχλησαν οι κύριοι που φωνασκούσαν, τον ενόχλησε μια κυρία που φωνασκούσε. Και λυπούμε να πω ότι δεν είδαμε αντίδραση, και θα το πω εδώ ενώπιον των φίλων που είναι μαζί μας, από κανένα υποψήφιο άλλο. Μάλιστα. Για αυτή την απαράδεκτη τοποθέτηση του κυρίου Αναστασιάδη. Από κανένα υποψήφιο πλην του κυρίου Μαυρογιάννη, ο οποίος τοποθετήθηκε για αυτήν την απαράδεκτη θέση. Τι δίνουμε ως προτεραιότητα? Ότι η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει να δίνουμε τον αγώνα για επανένωση. Και αυτόν τον αγώνα για επανένωση θα το δώσει ο κύριος Μαυρογιάννης, αλλάζοντας τα πράγματα που έχουν έρθει μέχρι εδώ σήμερα, που είμαστε οριακά πριν τη διχοτόμηση. Η επόμενη μέρα πρέπει να μας δει να βάζουμε τις βάσεις για μια οικονομία ισχυρή, και παραλαμβάνω, ισχυρή οικονομία, αλλά που θα παράγει ευημερία για όλους και όχι για τους λίγους. Και αυτή η διακυβέρνηση που φεύγει και πρέπει να φύγει, έχει δώσει και συνεχίζει να δίνει τη σημασία στους λίγους και τους προνομιούχους και όχι στους πολλούς, όχι στους ευάλωτους, όχι σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει με ένα θετικό πρόσημο σε όλους τους τομείς της εσωτερικής διακυβέρνησης. Στην παιδεία, στην υγεία, στο περιβάλλον, στο ενεργειακό ζήτημα, και αυτός που θα βάλει τις βάσεις για αυτά είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Και η επόμενη μέρα, να μου επιτρέψετε να πω, πρέπει να μας βρει να καθαρίζουμε τον τόπο μας από τη βρωμιά, από τη διαπλοκή, από τη διαφθορά και από όλα αυτά που έχουν πληγώσει αυτόν τον τόπο τη δεκαετία που φεύγει. Όποιοι και αν είναι μέσα. Όποιοι και αν είναι μέσα, όσο ψηλά και αν είναι, όπου και αν είναι, πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει αποδείξει ότι έχει
την αποφασιστικότητα και το έχει αποδείξει η αγαπητή κυρία Καρεκλά, στέλνοντας επιστολή και στην αρχή κατά της διαφθοράς και στο Γενικό Εισαγγελέα. Έχει αποδείξει την αποφασιστικότητα να μετατρέψει τα λόγια σε πράξεις για να φέρουμε πραγματικά κάθαρση σε αυτόν τον τόπο για όλα αυτά, επαναλαμβάνω, που μας έχουν πληγώσει, που έχουν απογοητεύσει τους συμπολίτες μας. Αυτή είναι η επόμενη μέρα και το δίλημα της επόμενης μέρας είναι συνέχιση αυτής της διακυβέρνησης που πρέπει να φύγει ή προοδευτική αλλαγή με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ευχαριστώ, λέμε Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φιλοθέου. Πάω και στον κύριο Λατιμπιώτη, εκ μέρους του επιτελείου του κύριου Νίκου Χριστοδουλίδη. Κύριε Καρεκλά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση σε αυτή την τελευταία δημοσκόπηση, σε μια μακρά προεκλογική που είδαμε αρκετές μετρήσεις. Ξεκινώντας από την πρώτη κάρτα, θεωρώ ότι υπάρχει ένα σημαντικό έβρεμα. Δείχνει ότι το 85% όσων έχουν ερωτηθεί στη μέτρησή σας δεν έχει αλλάξει η επιλογή τους στους τελευταίους μήνες. Αυτό δείχνει ότι οριστικοποιείται η ψήφος. Άρα η κοινωνία λαμβάνει αποφάσεις και οδεύουμε φυσιολογικά προς την 5η Φεβρουαρίου με μια οριστικοποίηση της απόφασης βάσει των κριτηρίων που έθεσε η κοινωνία. Και θα έχει ενδιαφέρον και στη συνέχεια να δούμε και αναυποψήφιο, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τον κύριο Ρινό, την βεβαιότητα των αυτών που ερωτήθηκαν σε αυτή τη μέτρηση. Όσον αφορά τη δεύτερη κάρτα, βεβαίως και η απόφαση για ψήφο λαμβάνει και πρέπει να λαμβάνει την υπόψη την επόμενη μέρα. Το πώς θα επιλέξει ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να λειτουργήσει, κατά πόσον θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα που προεκλογικά ανακοινώνει, το πόσο έντιμος και ειλικρινής είναι η κρίνη κοινωνία ότι είναι και αν θα λειτουργήσει προς το όφελος των πολλών και όχι των λίγων, κύριε Καρεκλά. Σε όλες τις μετρήσεις και σε προηγούμενες μετρήσεις δικές σας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης προηγείται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στην ικανότητα και στην αποφασιστικότητα να διαχειριστεί την επόμενη μέρα τα κρίσιμα ζητήματα που η ίδια η κοινωνία θέτει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές σας. Άρα θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε όλες τις μετρήσεις βρίσκεται μπροστά στη συνείδηση της κοινωνίας όσο καταλληλότερος για να διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα. Όσο αφορά το πώς θα διαφοροποιηθεί ο κομματικός χάρτης, ναι, εκείνο το οποίο συμφωνώ και εγώ με όσα έχουν αναφερθεί, οι επερχόμενες εκλογές είναι προεδρικές εκλογές. Έχουμε προεδρικό σύστημα, δεν είναι βουλευτικές ούτε κομματικές εκλογές, κύριε Καρεκλά. Και η κοινωνία αυτό φαίνεται ότι το αντιλαμβάνεται. Αυτό είναι το σύστημά μας. Κάθε 5 χρόνια καλούμαστε να πάρουμε μια ιστορική απόφαση για το ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα χειρίζεται τα σοβαρά και τα σημαντικά ζητήματα. Και το διακύβευμα αυτό των εκλογών δεν είναι τα κομματικά ποσοστά. Το διακύβευμα αυτό των εκλογών είναι ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σίγουρα. Να βάλω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, για σκοπούς συζήτησης. Ναι. Σίγουρα, ποιος είναι το διακύβευμα, είναι ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την άλλη, σίγουρα τα κόμματα ήδη έχουν εσωτερικές τριβές μέσα τους. Έχουν. Και αν κοιτάξουμε πού πηγαίνει, ποιοι υποστηρίζουν μέσα. Έχει κόμματα τα οποία έχουν φύγει βουλευτές από κοντά τους. Έχει κόμματα που έχουν φύγει ολόκληρη ομάδα και γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από μένα και λέγονται υπερήφανοι συναγερμικοί, υπερήφανοι δικοικοί, υπερήφανοι εδεκίτες. Είναι αυτό το οποίο θέλω να μου πείτε. Αυτό δεν θα έχει. Συνέχεια, συνέπεια μετά τις εκλογές. Κύριε Καρεκλά, νομίζω ότι η ιστορία έχει δείξει και, ότι και σε ανάλογες εκλογικές αναμετρήσεις ότι τα κόμματα μετά τις εκλογές, μετά τις προεδρικές εκλογές, ιδιαίτερα που είναι εκλογές ανάδειξης Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα από συλλογικές διαδικασίες μπορούν και επαναφέρονται, θέλετε, ή μπορούν και συντηρούνται βάσει των δικών του εσωτερικών διαδικασιών. Αυτό που έχει σημασία όμως σε αυτές τις εκλογές είναι ποιος είναι αυτός που μπορεί να ηγηθεί της χώρας, κύριε Καρεκλά, και ποιος μπορεί να συνθέσει, να διαμορφώσει και να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που θα μπορέσουμε να περάσουμε στην, αν θέλετε, στην επόμενη πολιτική εποχή, σε μια μετάβαση που η κοινωνία ίδια το δείχνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη. Έχει αναφερθεί και ο κ. Ρενός και συμφωνώ απόλυτα ότι η εκλογική συμπεριφορά της κοινωνίας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Πλέον η κοινωνία δεν άκεται ούτε φέρεται από κομματικές αποφάσεις, αλλά μάλλον θέλει να περάσει μηνύματα και στις ηγεσίες των κομμάτων. Και αυτό είναι το ζήτημα που θεωρώ αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα και αυτών των εκλογών. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Λίνος Παπαγιάννης. Μάλιστα. Κύριε Καρεκλά, έχουν μείνει 9 μέρες μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Έχουμε φτάσει ίσως ένα βήμα πριν η ολοκλήρωση αυτής της εκλογικής διαδικασίας και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε δεν είναι διαφορετικό από αυτό που προσπαθούμε να στείλουμε στον κόσμο τους τελευταίους 6 μήνες. Σε αυτές τις εκλογές, πολύ σωστά έχει ακουστεί ότι πιθανότατα θα έχουμε ανακατατάξεις στον κομματικό χάρτη. Το σημαντικότερο ρόλο όμως είναι να έχουμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη σειρά των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Και επειδή οι τρεις υποψήφοι που χαρακτηρίζονται ως οι κύριοι υποψήφοι δεν έρχονται από το διάστημα, ήταν μέλος αυτής της διακυβέρνησης και οι τρεις από διαφορετικές θέσεις για 10 χρόνια. Άρα, καλό θα είναι οι πολίτες να αντιληφθούν ότι οι δοκιμασμένες λύσεις του παρελθόντος δεν πρόκειται να μας βγάλουν ούτε από τα αδιέξοδα, ούτε πρόκειται να μας οδηγήσουν σε καλύτερες μέρες. Και σημαντικό επίσης είναι να αντιληφθούν οι πολίτες ότι η μοναδική διέξοδος που έχουν για να αλλάξουν το μέλλον τους είναι δυστυχώς ή ευτυχώς η ψήφος. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν να αντιληφθούν όλοι ότι η πρώτη ψήφος που είναι χαμένη είναι σε μια λύση που έχει δοκιμαστεί εδώ και χρόνια. Και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Ορεινόν ότι τα τελευταία 8 χρόνια τουλάχιστον έχουμε δει μια ραγδαία διαφοροποίηση του εκλογικού σώματος. Όπως είπε και ο κύριος Σοκλέους, αυτό δεν είναι κυπριακό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Και καλό θα ήταν οι συμπατριώτες μας να δουν ότι σε γειτονικές μας χώρες, όπως η Ιταλία, σε χώρες της Σκανδιναβίας, όπως είναι η Σουηδία, και σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως είναι η Ουγγαρία, η Λιθουανία και σειρά άλλων χωρών, οι πολίτες έχουν αποφασίσει να δοκιμάσουν για πρώτη φορά μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση αυτήν των εθνικιστικών κινημάτων. Και βλέπουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτές οι χώρες έχουν προχωρήσει προς τα εμπρός με εντελώς ριζοσπαστικές λύσεις, οι οποίες βλέπουν πρώτα και πάνω απ' όλα το συμφέρον του κάθε πολίτη νόμιμα διαμένοντος σε κάθε χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγιάννη. Θα πάω στον κύριο Τριανταφύλλου και πριν πάω, ακούοντας τον κύριο Λετιμπιώτη, το έχω σημειώσει και μου άρεσε. Αν είμαστε εδώ και συνεχίσουμε, θα κάνω μία εκπομπή πολιτική συμπεριφορά και πολιτική κουλτούρα. Και των υπευψηφίων, αυτά τους 11-12 μήνες, τι έχουν δώσει σε αυτόν τον κυπριακό λαό, αλλά και σε αυτόν τον κυπριακό λαό, πώς εισέπραξε αυτήν την πολιτική ή τέλος πάντων συμπεριφορά και κουλτούρα την οποία έχουν φέρει εδώ κοντά μας οι υποψήφοι. Και θα ήταν χαρά μου όλους εσάς να σας έχω και πάλι εδώ να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τριανταφύλλου. Καταρχήν, κύριε Καρακλά, να σημειώσουμε ότι είναι ίσως η μόνη δημοσκόπηση που έχουμε 9 μέρες πριν τις εκλογές με ένα τόσο μεγάλο δείγμα. Με 1.475 άτομα, ό,τι αυτό και σημαίνει, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το σημειώσουμε πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση. Όσον αφορά λοιπόν την πρώτη ενότητα, θα ήθελα να σταθώ στις κάρτες 2, 3 και 4, οι οποίες είναι και άμεσα συνυφασμένες η μία με την άλλη. Όσον αφορά την κάρτα 2, που αναφέρεται στην επόμενη μέρα, λέει ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κυπριακού λαού, αυτών που έχουν ερωτηθεί, δηλώνουν ότι λαμβάνουν υπόψη την επόμενη μέρα των εκλογών, όταν αποφασίζουν πώς θα δράσουν μπροστά από την κάλπη. Αυτό για μας δεν είναι τυχαίο. Και σε συνάρτηση με την κάρτα νούμερο 3, που λένε ότι η πλειοψηφία πάλι, το 50%, θεωρεί ότι θα υπάρξουν σημαντικές διαφορές στον κομματικό χάρτη, η ανάλυση η δική μας είναι ότι ο κόσμος δεν πιστεύει απλά ότι θα υπάρξουν διαφορές. Θέλει να δει και διαφορές. Εκφράζει, εμπεριέχεται στο στοιχείο αυτό αυτής της διαπίστωσης ότι θέλει ο κόσμος να δει διαφορά. Αυτό ευελπιστεί να κάνει και η υποψηφιότητα του Αχιλλέα. Παρά το πάλε πότε προσφυλές επιχείρημα, το οποίο πολλές φορές οι αντίπαλοι μας λένε εναντίον μας, το οποίο είναι το επιχείρημα της χαμένης ψήφου, λόγω και του χαμηλού ποσοστού που συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφιότητα του Αχιλλέα, η απάντησή μας είναι αυτές οι 2-3 κάρτες. Ότι ως απάντηση προς τη χαμένη ψήφο είναι ότι όσο πιο ψηλό ποσοστό λάβει ο Αχιλλέας σε αυτές τις εκλογές, θα είναι και ο τρόπος την επόμενη μέρα των εκλογών να εκφράσει όσους πολίτες που εκφράζεται σε αυτή τη δημοσκόπηση, ειδικά σε αυτές τις 3 κάρτες, νιώθουν ότι δεν έχουν φωνή. Για να αποκτήσουν φωνή πρέπει να ενδυναμώσουν την υποψηφιότητα του Αχιλλέα, ο οποίος ήρθε για να μείνει στην πολιτική σκηνή και αυτό εκφράζεται και στις κάρτες 2-3, ότι ο κόσμος θέλει να δει ένα καινούριο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο να μπορεί να εκφράσει το τι νιώθει όσον αφορά το κομματικό σύστημα. Είμαστε εδώ για να είμαστε πρωταγωνιστές της επόμενης μέρας και ζητούμε από τον κόσμο να μας εμπιστευτεί με την ψήφο του, έτσι ώστε να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και έχω μία ερώτηση σε εσάς και μετά στον κύριο Λετιμπιώτη και σε εσάς την ουσία. Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλλου, λέτε ότι θέλετε να είστε πρωταγωνιστές την επόμενη μέρα. Μία απλή ερώτηση.
Και πράγματι έχει συγκεντρώσει ένα πολύ σεβαστό ποσοστό ο κύριος Αχιλλέας Δημητριάδης. Την επόμενη μέρα και τον παραδέχεστε κι εσείς ότι δεν μπορεί να πάει στο δεύτερο γύρο. Όμως. Βάσει τη δημοσκοπή, συγγνώμη. Βάσει τη δημοσκοπή, εντάξει, να είμαστε προσγειωμένοι, λέω εγώ. Σκέφτεστε να κάνετε πολιτικό κόμμα μετά τις εκλογές. Αυτή η κίνηση δηλαδή Δημητριάδη, διότι τον έχω ακούσει και δικαίωμα του, ότι λέει δεν σταματά η πορεία μας μέχρι τις εκλογές. Συνεχίζεται η προσπάθειά μας. Βάζω το ερώτημα. Θα προσχωρήσετε σε δημιουργία πολιτικού κόμματος? Η απάντηση θα είναι σαφής. Σκεφτόμαστε και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε το όραμά μας να είμαστε παρόντες και πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής την επόμενη μέρα. Τώρα, στα τεχνικά, εάν αυτό θα λέγεται κόμμα, εάν θα λέγεται κίνηση, πλατφόρμα, ομπρέλα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε μετά τις εκλογές. Επειδή ο πρώτος στόχος είναι στην πρώτη Κυριακή να συγκεντρώσουμε ένα πολύ ψηλό ποσοστό για τα δεδομένα, έτσι ώστε να μας δώσει τη δύναμη να μπορούμε να εκφράσουμε την επόμενη μέρα όσους δεν έχουν φωνή. Ωραία. Και αυτή το δυνατό ποσοστό το οποίο επιθυμείτε στη δεύτερη Κυριακή θα το αφήσετε έρμεο ή θα το καθοδηγήσετε? Έχει απαντήσει πολλάκις ο κύριος Δημητριάδης και η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορείς να πολιτεύεσαι υπεύθυνα αν δεν δηλώσεις σε αυτές και σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία ποιον θα υποστηρίξεις μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Αλλά δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι οι ψηφοφόροι μας ακούνε και ψηφίζουν. Είναι άτομα χωρίς βούληση. Μάλιστα. Δεν κοτσανιάζουμε, κύριε Καρεκλά, εμείς για να μιλήσουμε με την απλή γλώσσα που καταλαβαίνει ο κόσμος τους ψηφοφόρους μας. Ευχαριστώ πολύ και πάω στον κύριο Λεντιμπιώτη. Κύριε Λεντιμπιώτη, και εσείς ρωτώ. Μετά τις εκλογές, ο κύριος Χριστοδουλίδης είτε βγει πρόεδρος είτε δεν βγει πρόεδρος και φαίνεται αν η δημοσκόπηση από τους πρωταγωνιστές. Θα δημιουργήσετε πολιτικό κόμμα? Γιατί το λέω? Αυτή τη στιγμή και να εκλεγεί πρόεδρος θα έχει μια τεράστια δυσκολία. Πώς? Πρώτον, δεν ελέγχει τη Βουλή. Δεν έχει την πλειοψηφία που να προωθήσει μια κατάσταση. Δεύτερον, και το Υπουργικό του ακόμα Συμβούλιο θα έρθει από διάφορα κόμματα που είσαστε εκεί συνασπισμένα, που έχουν διαφορετικές τάσεις και διαθέσεις. Χωρίς να έχει τη στήριξη ενός πολιτικού κόμματος, το βλέπετε ευίωνον την πορεία? Κύριε Καραγκλά, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι εδώ και λίγο καιρό υποβάλλουν ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενδιαφέρεται για να δημιουργήσει ή να ιδρύσει κόμμα ή κίνηση οτιδήποτε. Όπως το έχει δηλώσει πολλάκις ο ίδιος και από αυτή την εκπομπή να το ξαναδηλώσω, είναι ένα κατηγορηματικό όχι. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν ενδιαφέρεται ούτε στην ίδρυση κόμματος, κίνησης, πλατφόρμας ή οπωσδήποτε άλλο που μπορεί να το πείτε. Τώρα. Είναι δεδομένο ότι όχι μόνο και οι υπόλοιποι βασικοί υποψήφοι, οι όλοι υποψήφοι, κανένας δεν κατέχει σήμερα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά την ιστορία του πολιτικού σκηνικού. Σίγουρα, αλλά έχουν όμως ένα προζύμι να πω και μέχρι τούδε οι πρόεδροι είχαν ισχυρό προζύμι εντός της Βουλής. Υπάρχουν κόμματα, πολιτικά κόμματα, τα οποία αυτή τη στιγμή στηρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον γνωρίζετε με παρουσία στη Βουλή. Όμως, κύριε Καρεκλά, εκείνο το οποίο έχει σημασία καταρχάς. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατέρχεται ως υποψήφιος με ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης. Και είναι με αυτό το πρόγραμμα διακυβέρνησης, αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, που θα διακυβερνήσει τον τόπο εάν ο λαός τον τιμήσει με την ψήφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχόλια από τους υπόλοιπους. Ο κύριος Σοβοκλέους, θέλετε να κάνετε σχόλιο πριν προχωρήσω στην επόμενη ενότητα? Ναι, βεβαίως. Ξεκινάτε. Βεβαίως θέλω. Διότι θέλω να ασχοληθώ με κάτι που λέγεται. Αλλά ο χρόνος που σας δίνω είναι μόνο 2 λεπτά. Όσο θέλετε, δώστε μου, θα είναι αρκετό. Που ακούγεται συχνά από την πλευρά του κυρίου Χριστοδουλίδη, διότι δεν είναι κομματικές εκλογές. Κομματικές εκλογές, λέει, είναι οι βουλευτικές εκλογές. Κύριε Καρεκλά, οι προεδρικές εκλογές δεν είναι εκλογές για να αποφασίσουμε ποιος θα μας πάρει εκδρομή. Είναι εκλογές για να αποφασίσουμε και αν κατεύθυνση θα πάρει η χώρα τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι οι υπέρτατες πολιτιακές εκλογές. Και οι υπέρτατες πολιτιακές εκλογές σε κάθε πολιτεία του κόσμου είναι οι εκλογές που ο κόσμος αποφασίζει τι οικονομία θέλει, τι εξωτερική πολιτική θέλει. Για μας είναι οι εκλογές που είτε θα εφαρμοστεί η φιλοσοφία και η πολιτική που βασίζεται στη φιλοσοφία και την πολιτική του Δημοκρατικού Συναγερμού, είτε θα αποφασιστεί η φιλοσοφία και η πολιτική που βασίζεται για παράδειγμα στην πολιτική του ΑΚΕΛ, είτε θα αποφασιστεί η φιλοσοφία και η πολιτική που δεν ξέρουμε πού βασίζεται, που προτείνει ο κύριος Χριστοδουλίδης. Αυτές είναι οι κατεξοχήν πολιτικές εκλογές. Αντιλαμβάνομαι
ότι υπάρχει μια προσπαθή να δημιουργηθεί μια κατάσταση που θέλει να πει, ξέρετε, και αν είσαστε με κάποιον άλλον κόμμα, ψηφίστε μας τώρα γιατί προηγούμαστε, αλλά πάτε στο κόμμα σας μετά, δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα. Δεν πιστεύω να κάνει ο κ. Χριστοδουλίδης. Δεν κερδίσει, δεν χάσει, για να είμαι ειλικρινής. Ξέρω όμως ότι εκείνον το οποίο επιχειρείται είναι η αλλοτρίωση της φιλοσοφίας, της ιδεολογικής βάσης και της κατεύθυνσης του δημοκρατικού συναγερμού, του πατριωτικού ρεαλισμού, της ελεύθερης οικονομίας, των ελεύθερων ατόμων και των αξιοπρεπών, του δυτικού προσανατολισμού της χώρας. Αυτή η προσπάθεια γίνεται εδώ και καιρόν και γίνεται μεθοδευμένα. Και αυτή η προσπάθεια, κύριε Καρεκλά, ένα πράγμα θέλω να διαβεβαιώσω όλους, θα αποτύχει παταγωδώς την επόμενη κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Λουθέου. Κύριε Καρεκλά, θέλω να σταθώ λίγο στην κάρτα με τον αριθμό 5. Μάλιστα. Εξαρτάται ή δεν εξαρτάται η πορεία του Κυπριακού από το αποτέλεσμα των εκλογών? Βλέπω εδώ ότι η πλειοψηφία απαντά ότι δεν εξαρτάται. Να μου επιτρέψετε να πω ότι εξαρτάται. Απόλυτα. Και όχι απλώς εξαρτάται το κυπριακό πρόβλημα από το αποτέλεσμα των εκλογών. Εξαρτάται το μέλλον του τόπου μας. Ξέρετε, πολλές φορές σας ευκολύνω και εγώ στη σκέψη. Διότι ο κόσμος εκεί μπορεί να απαντήσει, σου λέει, ό,τι και να αποφασίσω εγώ, ή ενδεχομένως υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι το ερώτημα, είναι πώς συμπλέεις ή πώς οθείς τους άλλους για να έρθουν να αλλάξεις την πορεία των πραγμάτων. Αυτό είναι που θέλω να απαντήσω και θέλω να πω και σε όσους μας βλέπουν ότι εξαρτάται. Εξαρτάται και το κυπριακό, και με το κυπριακό εξαρτάται και το μέλλον του τόπου μας. Αν θα έχουμε τόπο την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες, τα επόμενα χρόνια. Και θέλω να σταθώ σε αυτό επειδή ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι ο υποψήφιος, είναι ο υποψήφιος πρόεδρος που έχει και την αξιοπιστία, έχει και τις εμπειρίες, έχει και τις γνώσεις, έχει και τις διεθνείς διασυνδέσεις για να υπερασπιστεί με σθένος την κυπριακή δημοκρατία και να επαναφέρει το κυπριακό στις ράγες των διαπραγματεύσεων. Έχει σχέδιο για να επαναφέρει το κυπριακό στις ράγες των διαπραγματεύσεων, για να μην μετατραπεί η πατρίδα μας, η κατεχόμενη πατρίδα μας σε Τουρκία, για να μην έχουμε σκληρό σύνορο με την Τουρκία, για να μπορέσουμε να ξανακτήσουμε συμμαχίες με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Γι' αυτό και θέλω να επαναλάβω ότι ναι, η κάθε ψήφος μετρά. Ευχαριστώ. Και η κάθε ψήφος του Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι και ψήφος για την επανένωση του τόπου μας, είναι και ψήφος για το μέλλον του τόπου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Φιλοθέου, θέλετε να πείτε κάτι για την ποιότητα? Ναι, απλά να σχολιάσω επειδή έχει γίνει αναφορά. Ναι. Κύριε Καρεκλά, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε στο πώς η κοινωνία σε αυτές τις εκλογές και σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση αποφασίζει. Προφανώς και δεν είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας η απόφαση που ποιος θα μας πάρει εκδρομή. Η κοινωνία εδώ και πολλούς μήνες βρίσκεται ενώπιον της παρουσίασης των προγραμματικών θέσεων όλων των υποψηφίων και με σεβασμό προς όλους τους υποψήφιους η κοινωνία κρίνει και δεν μπορούμε κανένας από εδώ ούτε σε οποιοδήποτε άλλο πάνελ να κουνούμε το δάχτυλο βάσει ποιων κριτηρίων ή πώς θα πρέπει να αποφασίζει. Είμαι βέβαιος ότι κάποια επιτελεία θα προτιμούσαν οι πολίτες να βρίσκονταν σε κουτάκια και να ήταν προαποφασισμένο το δεδομένο και το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών βάσει των κομματικών ποσοστών. Η κοινωνία όμως, κύριε Καρεκλά, κατά τη δική μας ταπεινή άποψη, σε αυτές τις εκλογές περνά ένα μήνυμα. Και είναι μεγάλη και επιτακτική ανάγκη αυτό το μήνυμα να το λάβουμε όλοι όσοι συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο. Κύριε Στρενταφύλου, λόγω του ότι έγινε πολύ σύντομα, έγινε αναφορά στην κάρτα νούμερο 5. Εμείς θα θέλαμε να συμφωνήσουμε μαζί σας, κύριε Καρεκλά, ότι αυτή η κάρτα, το εξαρτάται ή δεν εξαρτάται η πορεία του Κυπριακού από το αποτέλεσμα των εκλογών, είναι άμεσα συνυφασμένη με το τι θεωρεί ο κόσμος ότι θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Όταν ο κόσμος βλέπει ότι κατά πάσα πιθανότητα ένας από τους τρεις συνεργάτες της πρώην διακυβέρνησης, Αναστασιάδη, που έφερε τον Κυπριακό στην φάση που το έφερε, που υπνοβατούμε προς τα βράχια της διχοτόμησης, για να είμαστε σαφείς, θα εκλεγεί, είναι λογικό να αντικατοπτρίζονται αυτά τα ποσοστά. Η άποψή μας είναι ότι αν θέλαμε να βλέπουμε διαφορετικά ποσοστά, δηλαδή να εξαρτάται το Κυπριακό από το αποτέλεσμα των εκλογών, τότε θα έπρεπε ίσως ο κόσμος να εμπιστευόταν τον Αχιλλέα, ο οποίος εξ αρχής ήταν πραγματικά ανεξάρτητος και απήχε από τις απόψεις που έχουν τεθεί όσον αφορά το Κυπριακό θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει κάτι να πει ο κύριος... Φυσικά. Ναι, κύριε. Ναι. Κύριε Καρεκλά, τα υποθετικά ερωτήματα πολλές φορές είναι χρήσιμα, αλλά επειδή σε 9 μέρες θα είναι ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών, καλό είναι να αντιληφθούν οι πολίτες ότι, για παράδειγμα, μία από τις πρώτες πράξεις μετά τον ορισμό του Υπουργικού Συμβουλίου που θα πρέπει ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας να αποφασίσει είναι αν θα επαναφέρει μία σειρά από νομοσχέδια
που έχουν αποσυρθεί το τελευταίο διάστημα από τη Βουλή. Έναν από αυτά είναι το νομοσχέδιο το οποίο έχει αποσύρει η κυβέρνηση πριν λίγες εβδομάδες και αφορά την αλλαγή φύλου από τα 16 έτη με μία έντυπη δήλωση και 50 ευρώ. Είμαι βέβαιος ότι και οι τρεις κύριοι υποψήφοι θα είναι θετικοί στο να επαναφέρουν αυτό το νομοσχέδιο από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής τους. Όπως επίσης θα έχουν και την ίδια αντιμετωπίση, αυτό λένε τα προεκλογικά τους προγράμματα, για τη διαχείριση του ναστευτικού. Όπως επίσης θα έχουν ακριβώς και την ίδια αντιμετώπιση όσον αφορά το εθνικό μας θέμα. Είναι και οι τρεις υποστηρικτές της ριζωνικής δικαιολογικής ομοσπονδίας, όπως επίσης θα έχουν ακριβώς την ίδια διαχείριση όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα. Επιτρέψτε μου να πω κάτι άλλο. Το τελευταίο που θα ήθελα να σχολιάσω για αυτήν την ενότητα είναι το εξής παράδοξο. Ακούμε ότι ο κάθε ένας είναι ικανός να αναλάβει το βάρος της διακυβέρνησης και το τιμόνι του κράτους, αλλά μπορώ πραγματικά, όταν είσαι για παράδειγμα ο διαπραγματευτής του κράτους και δεν έχεις καταφέρει κάτι περισσότερο από αυτό που θα επιθυμεί η πλειοψηφία, τότε πιθανότατα ο λόγος να μην είναι τα δικά μας λάθη, αλλά η αδιαλαξία της Τουρκίας. Όταν είσαι υπουργός εξωτερικών και δεν έχεις καταφέρει να αποτρέψεις την επεκτατικότητα της Τουρκίας στην περίκληση πόλη της αμοχώς του, πιθανότατα να γίνεται λόγω της επιθετικότητας της Τουρκίας. Όταν είσαι πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος της Κύπρου και θεωρείς ότι θα μπορείς να ακολουθείς μια διαφορετική προσέγγιση από τα σημερινά δεδομένα, τότε σαφέστατα υπάρχει απέναντι σου μια χώρα επιθετική, η οποία τα τελευταία 5 χρόνια έχει διεξάγει 5-4 απευθείας και μια έμμεση στρατιωτικές επεμβάσεις σε ξένο έδαφος. Άρα λοιπόν, παρά να κοροϊδεύουν τους πολίτες, οι πολίτες έχουν δίκαιο σε αυτό που έχουν δηλώσει, ότι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ή η επανέναρξη του διαλόγου και να αντιληφθούμε ότι πρώτα πρέπει να δούμε τα δικά μας λάθη όσον αφορά τη στρατηγική μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτό το οποίο λέω. Μία φράση μόνο, κύριε Καρέκλα. Αλλά μισό λεπτό και ούτε μισό, 10 δευτερόλεπτα. Χαίρομαι που τελικά είμαστε φίλοι με τον Κωνσταντίνο. Νιώθουμε και δύο λίγο άβολα. Θέλω να σας το πω. Αλλά χαίρομαι τελικά που ο Κωνσταντίνος, ο Λετιμπιώτης, συμφώνησε μαζί μου ότι οι προεδρικές εκλογές είναι η υπέρτατη πολιτική διαδικασία. Είναι η διαδικασία που θα αποφασιστεί η φιλοσοφία και η κατεύθυνση της χώρας. Και αυτήν την υπέρτατη πολιτική διαδικασία πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με το δέοντα σεβασμό και να μην λέμε στον κόσμο ότι δεν είναι πολιτική. Αυτό. Αυτά. Κάτι θέλει, έχετε και εσείς 20. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Νάσιος έχει να προσθέσει κάτι, ο κύριος Βρέχης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η ώρα που θα πάμε στη δεύτερη λοιπόν ενότητα αυτής της δημοσκόπησης. Είναι η πιο σημαντική. Σίγουρα θα υπάρξουν πάρα πολλά ερωτήματα και από τους φιλοξενούμενους εδώ πέρα. Στην αντίληψη του κάθε πολίτη θα δημιουργηθούν πάλι αρκετά ερωτήματα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι απαντήσεις που θα δοθούν εδώ θα ικανοποιήσουν, τέλος πάντων να δώσουν κάποιες απαντήσεις που να προβληματίσουν τον καθένα. Πάμε λοιπόν στην κάρτα αριθμός 6. Είναι η αυθόρμητη ερώτηση, λοιπόν, παράσταση νίκης. Βλέπουμε Μαυρογιάννης 10%, Νεοφύτου 18%, Χριστοδουλίδης 58%, άλλος 0% και δεν γνωρίζω, δεν απαντώ 14%. Να περάσουμε και στην κάρτα αριθμός 7. Είναι η παράσταση νίκης συγκριτικά και ξεκινούμε λοιπόν από τον Μάιο του 2020. Βλέπουμε τον κύριο Ναβέροφ, είναι η κάρτα μπλε. 39% ξεκίνησε, 26%, 19%, 17%, 19%, 18%. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι η κίτρινη γραμμή. 30%, 41%, 50%, 58%, 61% και 58%. Και ο κύριος Μαυρογιάννης είναι η κόκκινη, 6%, 10%, 8%, 6%, 9% και 10%. Είναι λοιπόν η παράσταση νίκης συγκριτικά με τις διάφορες δημοσκοπήσεις που έχουμε κάνει από τον Μάιο μέχρι σήμερα. Και προχωρούμε στην κάρτα αριθμός 8, μια κυρία και βασική κάρτα. Πρόθεση ψήφου, εάν οι προεδρικές εκλογές διεξάγονταν σήμερα, δηλαδή μιλούμε για τον πρώτο γύρο. Δημητριάδης 4%, Κολοκασίδης 1,8%, Μαυρογιάννης 22%, Νεοφύτου 22,8%, Χριστοδουλίδης 30%, Χρήστου 4,3%, Χριστοφίδης 1,6%, άλλοι 1,2%
και από κάτω το βλέπετε όλοι. Λευκό ή Άκυρο 1,2%. Δεν αποφάσισα 5,4%. Δεν θα ψηφίσω 2,8% και δεν απαντώ 2,6%. Η κάρτα αριθμός 9. Είναι η πρόθεση ψήφου εάν οι προεδρικές εκλογές διεξάγονται σήμερα, συγκριτικά τώρα και πάλι από το Μάιο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι. Και δεν θα διαβάσω όλους τους αριθμούς για να μην μπλέξουμε με τον κόσμο. Εγώ νομίζω αυτή την κάρτα μην τη διαβάσει. Δεν θα τη διαβάσω, απλώς θα πω ότι βασικά θα μείνω στους τρεις. Θα διαβάσω τους τρεις υποψήφιους που είναι οι πιο σημαντικοί. Και βλέπω τον κύριο Μα. Οι άλλοι μένουν λίγο ή πολύ στα ποσοστά των. Που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Μαυρογιάννης ξεκίνησε από 14%, πήγε στο 15,3%, 18,5%, 17,3%, 26% και 22%. Ο κύριος Νεοφύτου στο 19%, 19,7%, 19,3%, 19,8%, 28% και 22,8%. Και ο κύριος Χριστοδουλίδης στο 37%, 36,5%, 31%, 30,8%, 30,8%, 30,3%. Βλέπουμε λοιπόν και τον κύριο Χρήστο ότι ακολουθεί ανωδική πορεία να φτάσει μέχρι το 4,3 και οι άλλοι είναι στα ποσοστά που έχουν πάρει στη ψήφο από τον λαό. Πρόθεση ψήφου τώρα στα έγκυρα στον πρώτο γύρο. Δημητριάδης Αχιλλέας 4,2%, Κολοκασίδης 1,9%, Μαυρογιάννης 22,9%, Νεοφύτου 23,8%, Χριστοδουλίδης 31,6%, Χρήστου 4,5%, Χριστοφίδης 1,7% και άλλοι 1,2%. Δεν αποφάσισα 5,5%, δεν απαντώ 2,7%. Και βλέπουμε και πάλι την επόμενη κάρτα, ο αριθμός 11. Είναι η πρόθεση ψήφου στα έγκυρα συγκριτικά. Το έχουμε πει λοιπόν στα προηγούμενα. Ο κύριος Μαυρογιάννης ξεκινά και πάλι από το 14,5%, 18%. 16, 17, 6, 18, 6, 21, 7 και 22, 9. Ο κύριος Νεοφύτου 20, 21%, 20,5, 21%, 21,9, 23,8. Και ο κύριος Χριστοδουλίδης 38,5, 38,5, 33,2, 33,1, 32,4, 31,6%. Χωρίς να υποτιμούμε τους υπόλοιπους, λέω ότι βλέπουν, είναι γύρω στα ποσοστά τα οποία έχουν πάρει, πλην του ΕΛΑΜ, το οποίο έχει δείξει μετά το 6, πάει στο 4,5, όμως είναι σταθερό στην πορεία των πραγμάτων που έχει ξεκινήσει. Και πάμε στην κάρτα 12, να τιμούμε τώρα. Ναι, τώρα. Κάρτα αριθμός 12. Είναι κάτι το οποίο έχει κάνει ο κύριος εκλογολόγος αναλυτής μας. Είναι μια εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Θα ακούσουμε λοιπόν την ανάλυσή του. Και βάζει και με ένα ποσοστό μεταξύ το ανώτερο και το κατώτερο. Κύριος Δημητριάδης 3,3 μέχρι 5,7, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Ο κύριος Κολοκασίδης 1,2 μέχρι 3,2. Ο κύριος Μαυρογιάννης από το 22,5 κινείται μέχρι το 27,7. Ο κύριος Νεοφύτου από το 21,7 μέχρι το 26,7. 5 δηλαδή είναι οι μονάδες και εδώ, 5 και του κυρίου Μαυρογιάννη. Ο κύριος Χριστοδουλίδης από το 33 μέχρι το 39, 6 μονάδες, 6% δηλαδή. Ο κύριος Χρήστου 4,4 μέχρι 6,6. Ο κύριος Χριστοφίδης 0,9 μέχρι 1,9. Και άλλοι 0,7 μέχρι 1,7. Και πάμε στο επόμενο, από το οποίο θα έλεγα ότι είναι οι συσπυρώσεις. Σωστά μιλώ, Νάση? Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Δησί 4% πηγαίνει στον κύριο Δημητριάδη, θα πρέπει να διαβάσω αυτά. Στον κύριο Μαυρογιάννη το 4%, στον κύριο Νεοφύτου το 54%, 27% στον κύριο Χριστοδουλίδη, 3% στον κύριο Χρήστου και 2% στον κύριο Χριστοφίδη. Το ΑΚΕΛ 4% στον κύριο Δημητριάδη, 80% στον κύριο Μαυρογιάννη, 2% στον κύριο Νεοφύτου, 12% στον κύριο Χριστοδουλίδη. Το ΔΙΚΟ 2% στον κύριο Δημητριάδη, 3% στον κύριο Κολοκασίδη, 8% στον κύριο Μαυρογιάννη, 8% στον κύριο Νεοφύτου, 89% είμαι σωστός ή 69%. 69% στον κύριο Χριστοδουλίδη, 1% στον κύριο Χρήστου και 2% στον κύριο Χριστοφίδη. Το ΕΛΑΜ 4% στον κύριο Δημητριάδη, 4% στον κύριο Κολοκασίδη, 5% στον κύριο Μαυρογιάννη, 15% στον κύριο Νεοφύτου, 16% στον κύριο Χριστοδουλίδη, 49% στον κύριο Χρήστου και 0% στον κύριο Χριστοφίδη. Η ΕΔΕΚ 8% στον κύριο Κολοκασίδη, 19% στον κύριο Μαυρογιάννη, 6% στον κύριο Νεοφύτου, 60% στον κύριο Χριστοδουλίδη, 2% στον κύριο Χρήστου. Η ΔΥΠΑ
5 στον κύριο Μαυρογιάννη, 10 στον κύριο Νεοφύτου, 80, 60 με συγχωρείτε, στον κύριο Χριστοδουλίδη, 10 στον κύριο Χρήστου και 5 στον κύριο Χριστοφίδη. Και οι οικολόγοι, 15% στον κύριο Δημητριάδη, 4 στον κύριο Κολοκασίδη, 12 στον κύριο Μαυρογιάννη, 8 Νεοφύτου, 16 Χριστοδουλίδης και 28% Χριστοφίδης. Έχει ολοκληρωθεί λοιπόν και η δεύτερη ομάδα εκ μέρους, ενότητα εκ μέρους μου στην παρουσίαση. Και τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Ορεινό, ο οποίος αντιλαμβάνομαι ότι έχει αρκετά να πει σε αυτή την ενότητα. Εάν να σταθούμε για λίγο στην κάρτα 10 και μετά πάμε στην 12. Στην κάρτα 10... Πάμε στην κάρτα 10 παρακαλώ. Η κάρτα 10, Γιάννη, είναι η κάρτα η οποία, στην οποία επιμένουμε εδώ και μερικούς μήνες. Η κάρτα με την αναγωγή στα έγκυρα, στην οποία έχω πει πολλές φορές ότι εδώ αφαιρούμε τα λευκά και την αποχή όπως θα γίνει την μέρα των εκλογών. Τους προηγούμενους μήνες είχαμε πει ότι οι αναποφάσιστοι και αυτοί που δεν απαντούν παραμένουν σε αυτήν την κάρτα και έχουμε ακολουθήσει μια πορεία 3-4 μηνών με την κάρτα όπως είναι. Και σήμερα θα έρθουμε στη συνέχεια να κάνουμε την εκτίμηση μας με βάση το πώς θα συμπεριφερθούν αυτοί που δεν απαντούν ή που δεν έχουν αποφασίσει για να δώσουμε το αποτέλεσμα. Πριν πάω όμως εκεί, να πω ότι σε αυτήν την κάρτα υπάρχει μια διαφορά του κύριου Χριστοδουλίδη περίπου 8 μονάδες από τον δεύτερο και 9 από τον τρίτο. Έως να πω ότι αυτόν τον μήνα έχει μια μικρή ανάδο ο κύριος Νεοφύτου, έτσι, το σημειώνω αυτό. Από εκεί και πέρα όμως να πω ότι κάτι που έχω πει επανειλημμένα, Γιάννη, από το Σεπτέμβριο το έχω πει τρεις φορές, ότι λόγω της υπεραντιπροσώπευσης του Δημοκρατικού Συναγερμού στα δείγματα μας, παρόλο που με την Prime έχουμε αποφασίσει να δείχνουμε πάντοτε τα στάθμητα και το έχουμε κρατήσει και παραμείνει και αυτό μέχρι και σήμερα, αλλά στη σημερινή δημοσκόπηση, επειδή θα κάνω και την εκτίμηση, εγώ κάνοντας τη στάθμιση εκεί που θεωρώ ότι ο Δησί θα είναι τη μέρα των εκλογών, βλέποντας και τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στα έξι πως, ο κύριος Νεοφύτου μου βγαίνει 2 μονάδες πιο κάτω. Συνεπώς, σε αυτήν την κάρτα, εάν έκανα τη στάθμιση, τη διόρθωση δηλαδή, θα ήταν μία μονάδα πίσω από τον κύριο Μαυρογιάννη. Και επαναλαμβάνω, όπως είναι. Δηλαδή για την κάρτα 10. Μάλιστα. Όπως είναι αυτή η κάρτα, παραμένουν οι αποφάσιστοι και αυτοί που δεν απαντούν. Και τώρα πάμε στην κάρτα 12 για να δούμε πώς εκτιμούνται αυτοί. Και πριν εξηγήσω την κάρτα, Γιάννη, να πω ένα-δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι αυτή η κάρτα, η 12, είναι μεγάλη σημασία κάρτα, γιατί συμπεριλαμβάνει και την πρόθεση ψήφου, όπως το έχουμε δει στην προηγούμενη κάρτα, και γίνεται εκτίμηση αυτών που δεν τοποθετούνται. Είναι λιγότερο αποκλίνουσα κάρτα, Γιάννη, σε σχέση με το πραγματικό αποτέλεσμα. Έτσι, δηλαδή, αποτυπώνει αυτό που, ας πούμε, θα αναμένουμε να δούμε την μέρα των εκλογών, βεβαίως σε ένα διάστημα για τον κάθε υποψήφιο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι με βάση τα δικά μας στοιχεία, εγώ δεν έχω δει καμία αλλαγή αυτές τις μέρες, τέλος πάντων, στα ποσοστά των υποψηφίων. Δεν έχουμε δει πτώση ή μίκριση των ποσοστών στα επίπεδα που έχω ακούσει μεμονωμένα τις τελευταίες μέρες. Ουσιαστικά, εγώ διαβεβαιώνω ότι κάτι τέτοιο δεν το έχω δει. Και αυτό το στηρίζω και σε κάτι άλλο, Γιάννη, ότι υπάρχουν 4 άλλες εταιρείες τουλάχιστον, οι οποίες αυτές τις μέρες, σήμερα και χθες, έχουν βγάλει δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι ακριβώς πανομοιότυπες με τις δικές μας. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, δεν έχω δει καμία διαφοροποίηση του σκηνικού ή μίκριση της διαφοράς όπως έχει λεχθεί. Τώρα, θέλω να πάω στην 12 την κάρτα και να αρχίσω με το όριο του στατιστικού λάθους το οποίο έχουμε δώσει και να πω εκεί. Στην κάρτα μιλάμε, στην κάρτα 12. Στην κάρτα με την εκτίμηση, μάλιστα. Μείνουμε εδώ. Η επιστήμη στατιστικής επιβάλλει ότι θα πρέπει να δίνουμε ένα διάστημα για λόγους ασφαλείας και μάλιστα η επιστήμη στατιστικής λέει ότι οι υποψήφοι μπορεί να κινηθούν πολύ εύκολα, όχι μόνο στη μέση τιμή όπως θεωρητικά μπορούμε να υποθέσουμε, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο του στατιστικού λάθους, δηλαδή και στο κάτω άκρο και στο άνω άκρο. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, Γιάννη, και το έχουμε δει και σε προηγούμενες εκλογές αναμετρήσεις. Δεν πρέπει να μας παραξενεύει, γιατί ακριβώς έτσι δουλεύει το στατιστικό λάθος. Τώρα, να δώσω. Μιλάτε, συγγνώμη, να καταλάβει και ο κόσμος το στατιστικό λάθος και βάζεται, ας πούμε, περιθώριο 6% και 5%. Σε κάποιους είναι 5% και σε άλλους είναι 6%. Δηλαδή, κάποιος εμπειρικά ακόμη παρακολουθώντας, να του πείτε, κάνε μου την πρόγνωση σου, ότι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Και με 5% και με 6% μπορεί να πέσει μέσα με πιο σιγουριά πάνω σε άλλα, με διαφορετικά δεδομένα. Εντάξει, Γιάννη, να σου απαντήσω
Θα έχω το χρόνο. Έχει το χρόνο όσο θέλετε. Εντάξει, κοίταξε, καταρχήν υπάρχουν φόρμες που βγαίνουν τα διαστήματα. Δεν τα βγάζω όπως θέλω εγώ, αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Επίσης, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που είχα κλείσει το διάστημα πολύ πιο κάτω από αυτό που με επιβαρυνόταν βάσει της φόρμουλας και έχασα το δημοκρατικό σειρμό για 7 δέκατα και μου έχει γίνει κριτική, προτιμώ να το ανοίξω λίγο για να είμαι και πιο ασφαλής, αν θέλεις. Άρα, είναι πλέον στρατηγική του καθενός πώς θα συμπεριφερθεί. Όμως, η φόρμουλα μου επιτρέπει να πω μέχρι τις 6 μονάδες, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, επαναλαμβάνω ότι απόλυτα φυσιολογικό να κινήθηκε κάποιος εντός των διαστημάτων. Να δώσουμε τις μέσες τιμές όμως για τον κάθε υποψήφιο, γιατί έχει μια σημασία να γνωρίζουν και τα επιτελεία. Ο Νίκος ο Χριστοδουλής, τον έχω καταγράψει στο 36, τον κύριο Μαυρογιάννη στο 25,2, τον κύριο Νεοφύη στο 24,2, τον κύριο Χρήστο στο 5,3, τον κύριο Δημητρέα στο 4,5, τον κύριο Κολοκαστή στο 2,2, τον κύριο Χριστοδή στο 1,4 και οι άλλοι αναμένουμε να είναι κοντά στο 1,2 κάπου εκεί. Τώρα, εδώ να πω ότι υπάρχει, φαίνεται, εκτιμώ, θα υπάρχει μια διαφορά του πρώτου 11 μονάδες από τον δεύτερο και 12 από τον τρίτο. Βεβαίως, εδώ για να είμαι απολύτως ορθός, θέλω να πω ότι επειδή θα κινηθούν εντός αυτού του σταθμού λάθους, Γιάννη, οι διαφορές μπορεί να μικράνουν ή να μεγαλώσουν. Δηλαδή, αν κάποιος κινηθεί στο κάτω άκρον και άλλος στο άνω άκρον, η διαφορά των 11 μονάδων μπορεί να είναι πιο μικρή ή μπορεί να είναι και μεγαλύτερη αν κινηθούν αντίστροφα, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι Μαυρογιάννης και Δημητριάδης, και Νεοφύτου με συγχωρείτε, σχετικά είναι κοντά. Υπάρχει μια μικρή διαφορά δημοσκοπικά. Θα μπορούσε να υπάρξει και αλλαγή στη σειρά, αυτό που ονομάζουμε ανατροπή, το έχω εξηγήσει μόλις τώρα με το σταθμικό λάθος, Γιάννη. Φυσικά θα μπορούσε και η Ψαλίδα να ανοίξει περαιτέρω. Θα μπορούσε να κινηθεί, για παράδειγμα, στο πάνω άκρο ο κύριος Μαυρογιάννης και στο κάτω άκρο ο κύριος Νεοφύτου και να έχουμε μεγαλύτερη διαφορά ή, επαναλαμβάνω, να κινηθούν αντίστροφα και να γίνει αυτή η ανατροπή. Γιατί δεν βάζετε με την ίδια λογική που έλεγε πώς στο στάδιο, δεν ήθελα να ρωτήσω έτσι πέρα ο κόσμος που κάθεται και μας παρακολουθεί και θα πει το εξής. Έχετε αναφερθεί στους δύο πάνω κάτω και άκρο. Γιατί δεν βάζετε και τον κύριο Χριστοδουλίδη στο πάνω άκρο, το πάνω άκρο, το κάτω άκρο κάτω και τον δύο τον άλλο να βγει πάνω με την ίδια λογική. Ναι, να εξηγήσω. Εξηγήστε μας, διότι ξέρετε, είναι απλό ερώτημα του απλού πολίτη. Ο κύριος Χριστοδουλίδης στο κάτω του άκρων εκτιμούμε θα είναι στο 33 το ελάχιστο. Εάν πάρω τον κύριο Μαυρογιάννη, ο οποίος είναι δεύτερος σε αυτήν την κάρτα, που το μέγιστο είναι το 27,5-27,7, δεν εκτιμούμε ότι θα είναι πολύ πιθανόν να αγγίξει τον κύριο Χριστοδουλίδη. Αυτή είναι η εκτίμηση. Άρα το κάτω άκρο του κύριου Χριστοδουλίδη δεν αγγίζει το άνω άκρο του κύριου Μαυρογιάννη. Δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο. Όχι, είναι ξεκάθαρο, αλλά εδώ ακριβώς. Να συνεχίσω και αν έχουμε ένα πορεία να τις ξανασυζητήσουμε. Τώρα, το ίδιο, άρα έχω εξηγήσει ότι υπάρχει μια μάχη μεταξύ των δύο. Δημοσκοπικά ή μια μονάδα ουσιαστικά δεν είναι και κάτι. Έτσι το έχω εξηγήσει νομίζω. Το ίδιο ισχύει και για τον τέταρτο και τον πέμπτο. Και εκεί υπάρχει επικάλυψη των ποσοστών και εκεί θα μπορούσε να υπάρξει, αν θέλετε, ας το πούμε, μια ανατροπή, να κινηθεί ο κύριος Χρήστος στο κάτω άκρο και ο Δημητράς στο άνω άκρο και να έχουν μια ανατροπή. Βεβαίως, εγώ εδώ θα πω ότι θα έδιδα περισσότερες πιθανότητες σε αυτόν το σενάριο στον κύριο Χρήστου για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, έχει έναν κόμμα πίσω του που σημαίνει ότι έχει περισσότερη οργάνωση και η ψήφος του είναι και πιο σκληρή από του κύριου Δημητριάδη και αυτά έχουν μια σημασία. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι και απόλυτο. Τώρα, θέλω να πω επίσης ότι ο κύριος Δημητριάδης και Κολοκαστής έχουν ακολουθήσει μια σταθερή πορεία τους τελευταίους μέσα από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα σε αυτά τα ποσοστά 4,5 και 2,2. Το έχω πει πολλές φορές. Εκτιμώ ότι θα είναι κάπου εκεί εντός του ορίου. Το ίδιο και ο κύριος Χριστοφίδης. Τώρα, να δώσω κάποια συμπεράσματα, Γιάννη, εδώ, με βάση αυτήν την κάρτα. Το πρώτο είναι ότι, με βάση αυτήν την εκτίμηση, ο Νίκος ο Χριστοδουλής, εγώ εκτιμώ ότι θα είναι στο δεύτερο γύρο. Αυτό είναι το πρώτο συμπεράσμα. Το δεύτερο είναι ότι ο κ. Μαυρογιάννης έχει μια δημοσκοπική διαφορά, μικρή μεν, απέναντι από τον κύριο Νεοφύτου. Το τρίτο είναι ότι η διαφορά θα μπορούσε να ανατραπεί, αφού είναι εντός του ορίου σταθμικού λάθους και το έχω εξηγήσει νομίζω. Θα εκτιμούσα ότι στην τέταρτη θέση θα είναι το ΕΛΑΜ και στην πέμπτη ο κ. Δημητριάδης. Οι άλλοι, πέραν των τριών, αν θέλεις, πιο μεγάλων υποψηφίων εισαγωγικά, εκτιμώ ότι αθρηστικά θα καταγράψουν ένα σεβαστό ποσοστό. Το έχουμε μπει, το έχουμε δει εδώ και αρκετούς μήνες, το οποίο αθρίζεται μεταξύ 13 και 15. Αναλόγως θα δούμε πού θα καταλήξει την μέρα των εκλογών. Θέλω να τονίσω εδώ ότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ποσοστό είναι
αρκετά μεγάλο και έχει μια σημασία γιατί ουσιαστικά αφαιρά ψήφους από όλους τους υπόλοιπους. Πολύ απλά. Και εδώ να πω ότι όλα αυτά που έχουμε δείξει στην κάρτα 12 θα ισχύσουν, Γιάννη, εάν και εφόσον ο κόσμος πάει να ψηφίσει. Διότι τα ποσοστά που δίνουμε στους υποψηφίους θα τα πάρουν εάν αυτοί που τους ψηφίζουν πάνε στην κάρτα και τους ψηφίσουν. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, έτσι. Τώρα, να κλείσουμε τη βεβαιότητα ψήφου, γιατί έχω εδώ μπροστά μου την κάρτα που μου έχει δώσει Prime και θέλω να πω το εξής σημαντικό. Ο κύριος Μαυρογιάννης και ο κύριος Χριστοδουλίδης, καρχήν να πω ότι στις δημοσκοπήσεις που παρακολουθώ, βλέπω ότι γίνεται έντονη συζήτηση για την απόλυτη βεβαιότητα. Παρόλο που στη σκληρή ψήφο παρουσιακά βάζουμε και τους μάλλον βεβαίους, σε αυτές τις εκλογές συζητούμε κυρίως την απόλυτη βεβαιότητα. Να πω όμως ότι για την απόλυτη βεβαιότητα, ο κύριος Μαυρογιάννης και ο κύριος Χριστοδουλίδης έχουν ανέβει αυτόν τον μήνα και έχουν αγγίξει τον κύριο Νεοφίδη στο 88%. Άρα και οι τρεις είναι ακριβώς στο ίδιο ποσοστό. Ο κύριος Μαυρογιάννης και Χριστοδουλίδης, ενώ είχαν ξεκινήσει από το 65 περίπου το Σεπτέμβριο, έχουν ακολουθήσει ανωδική πορεία. Ο κύριος Νεοφίδη ήταν πιο μπροστά εδώ και καιρό στο 88, τον έχουν φτάσει και αυτή τη στιγμή, Γιάννη, 9 στους 10 ψηφοφόρους και των τριών είναι απόλυτα βέβαιοι. Και εδώ, αν προσθέσω και τους μάλλον βεβαίους στους τρεις, η σκληρή ψήφος, Γιάννη, γίνεται 99% και για τους τρεις. Και αυτό έχει μια σημασία εν ώψη της συνέχειας. Κλείνω με το εξής. Ο κύριος Δημητριάδης καταγράφει τη χαμηλότερη απόλυτη βεβαιότητα με 64%. Για ό,τι έχει σημασία. Μάλιστα. Κύριος Βρέχης, να πει κάτι. Ναι, θα είμαι σύντομος. Απλά να πούμε 2-3 πράγματα όσον αφορά και λίγο την διαδικασία και το πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις για να λύσουμε ίσως και πιθανόν κάποιες απορίες που μπορεί να έχει ο κόσμος. Καταρχήν, δεν θα κουραστούμε να λέμε όσον και αν ο κόσμος μπορεί να το βαρέθηκε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν την ανάλυση, την εκτίμηση και την μέτρηση τη στιγμή τη οποία γίνονται και δεν αποτελούν ούτε αποτέλεσμα ούτε πρόβλεψη αποτελέσματος. Ο λόγος που μπορεί να διαφοροποιηθεί και λίγο η δημοσκόπηση μαζί με την εκτίμηση είναι ότι αποτελούν ουσιαστικά δύο διαφορετικά πράγματα. Η δημοσκόπηση, όπως σας είπα και πριν λίγο, εστιάζει και μετρά μόνο τη δεδομένη περίοδο που έχει γίνει, δηλαδή το διάστημα 13 με 24 που είχαμε μπει. Η δημοσκόπηση έχει κλείσει γύρω στις 10 μέρες πριν από τις εκλογές. Αντιλαμβάνεστε ότι και με την εμπειρία που έχουμε και εμείς και εσείς ως περισσότερο, τα επιτελεία δουλεύουν με πολύ μεγάλους ρυθμούς, σε φουλ μηχανές, θα μπορούσαμε να πούμε, τις τελευταίες δύο με τρεις εβδομάδες και αυτό πολλές φορές μπορούμε να δούμε και ανατροπές και έχουμε δει και περιπτώσεις να αλλάζουν και κάποια αποτελέσματα. Επίσης, θα σημειώσω ότι η τακτική που χρησιμοποιούμε σαν εταιρεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι να μην σταθμίζουμε τα δείγματα. Και όταν λέμε για στάθμιση, μιλούμε πάντα για την ψήφο στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Και ένας από τους λόγους που δεν σταθμίζουμε είναι επειδή το εκλογικό σώμα δεν συμπεριφέρεται και πάντα με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια πολλές αλλαγές στο σώμα. Κόμματα να δυναμώνουν, κόμματα να αποδυναμώνονται, κόμματα να εξαφανίζονται μέσα σε μια πενταετία ή να χάνουν ακόμα και 80% της δύναμής τους. Σε γενικές γραμμές αυτά θα ήθελα να σημειώσω. Να κλάβουμε τη δημοσκόπηση ενός έχει. Τίποτα Άραστε. Περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Απλά να επιθυμίσω ότι έχουμε δει αποτελέσματα της δημοσκόπησης, έχουμε δει και μια εκτίμηση με βάση τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις που προσμετρά ίσως και κάποιους άλλους παράγοντες, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βρίκη. Θα αλλάξω τη σειρά, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Φιλοθέατρο. Κύριε Καρεκλά. Όσο χρόνο θέλετε. Όσο χρόνο θέλω. Πέντε μου για να δω σε όλους. Πολύ χρόνο. Θα σας δώσω πρώτα τρία λεπτά, και μετά θα κάνουμε δεύτερο γύρο να υπάρχουν απαντήσεις. Εγώ είχα την τύχη να είμαι εδώ μαζί σας από την αρχή αυτή τη σειρά στο δημοσκοπήσεων. Ξέρετε να πω κάτι. Χαίρομαι πρώτα που είστε εδώ μαζί μου. Αυτό είναι γεγονός. Και κάναμε εξαιρετικές συζητήσεις και ευχάριστη εδώ η παρουσίαση. Όμως, πρώτη φορά να έχω συναντήσει στην καριέρα μου, είτε η απομάκρυση κάποιων να έρθουν εδώ στο στούντιο, όχι από εσάς, γενικά. Δεν είναι τα κομματικά στελέχη. Εδώ καλά, ο ΔΕΑ εντάξει είναι το κομματικό στέλεχος υποψήφιος τους ή από εκεί το ΕΛΑΜ. Ρε παιδιά, σας υποστηρίζουν 5 κόμματα, 4 κόμματα άλλοι. Γιατί να μην έρχονται να κάθονται και εδώ μαζί μας να πούν την άποψη. Να σου απαντήσω εγώ, αν θέλεις. Πεςτε μου. Αλλά είσαι κομματικό στέλεχος. Όχι, αλλά να απαντήσω, γιατί νομίζω αφού τα επιτελεία, αν λένε ότι είναι ανεξάρτητοι, πώς θα στείλουν κομματικούς. Τώρα σου αναλογείτε εσείς. Πού είναι ανεξάρτητοι. Εσείς είστε ανεξάρτητοι. Λένε, αλλά εσείς είστε ανεξάρτητοι. Εσείς το δέχεστε. Εγώ το δέχομαι. Εγώ συμφωνώ που δεν έρχονται κομματικοί. Έτσι πρέπει να γίνει, ναι.
Αφού είναι ανεξάρτητη η υποψηφία. Άριστα. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ. Να επανέλθω στο. Τότε εδώ καταλαβαίνουμε εμείς. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αν δεν μας έρθει ο Καρεκλάς. Όχι, εγώ σας επέλεξα. Μου είπα μάλιστα ότι εγώ σας είπα να έρθουν αυτοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Όλοι μας. Έχουμε γνώμη την ίδια βαρύ. Λέω ότι. Όχι, δεν το θέλω να πω. Να άλλο που θέλω να πω. Και εγώ ξέρω τι λέω. Θα το ανοίξω, αν θέλετε, το κεφάλαιο σε κάποια δεδομένη στιγμή, τώρα στη συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, κύριε Καρεκλά, εγώ ήμουν εδώ από την αρχή, εδώ μαζί σας. Και χαίρομαι ξανά. Όταν καταγράφαμε ποσοστό, βλέπουμε και στην κάρτα, του 14%. Και κάπου εκεί, ξέρετε, υπήρχε έτσι ένα κλίμα τύπου, μην πάτε σε εκλογές. Καλέ, ενώ αφού είναι τελειωμένα πράγματα. Εντάξει. Μέχρι τώρα σας εντελειώσα. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα τελειωμένο. Δεν υπάρχει τίποτα. Θα τα ακούσω όπως σας. Είμαστε σήμερα εδώ και εγώ καταγράφω έτσι με ικανοποίηση, καταγράφουμε με ικανοποίηση και είμαστε και πολύ αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα που καταγράφει σήμερα ο κ. Μαυρογιάννης, ο οποίος ξεκίνησε, μπήκε σε αυτή την κούρσα, αν θέλετε, όσο λιγότερο αναγνωρίσιμος υποψήφιος, μπήκε και τελευταίος στην κούρσα και έκτισε αυτούς τους μήνες πραγματικά αυτή τη δυναμική. Και φτάσαμε σήμερα να γίνεται μια πρόβλεψη ενός ποσοστού στο 25,2 και να είναι, να έχει τις πιθανότητες να είναι ακριβώς στο δεύτερο γύρο. Χωρίς να λέω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα. Άραστε. Αυτό είναι μια εκτίμηση. Έτσι. Για να μην παρεξηγούμε. Δεν είναι κάλπη, είναι εκτίμηση. Οι πολίτες γνώρισαν τον κύριο Μαυρογιάννη και κατάλαβαν ακριβώς ότι πρόκειται για ένα έντιμο, για ένα αληθινό άνθρωπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι έξω από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα. Ένα αλλιώτικο υποψήφιο, ένα αλλιώτικο άνθρωπο. Καλλιεργημένο, με ήθος, με προσόντα, με ικανότητες και αποφασιστικότητα και όραμα για τον τόπο του. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή τη δυναμική όλους αυτούς τους μήνες. Γιατί ακριβώς αγκάλιασαν οι πολίτες τον Αντρέα τον Μαυρογιάννη και του δίνουν αυτή τη στήριξη. Το νιώθουμε καθημερινά, το βλέπουμε σε επαφές που έχουμε με τον κόσμο. Το είδαμε την Τετάρτη σε μια μεγάλη όδη συναυλία, να πω, ενώπιον 10.000 συμπολιτών μας στο στάδιο Ελευθερία που ήρθαν εκεί για να τραγουδήσουμε μαζί με τον Αντρέα Μαυρογιάννη. Εκτίμησαν οι πολίτες μας, έχουν εκτιμήσει οι συμπολίτες μας ότι ο κ. Μαυρογιάννης είναι εδώ για τον τόπο του. Και όχι για την καρέκλα, όχι για την εξουσία, όχι για τη φιλοδοξία τη δική του, αλλά γιατί νιώθει χρέος και θέλει να προσφέρει στον τόπο του. Έχει παρουσιάσει το όραμα του, έχει παρουσιάσει το σχεδιασμό του, έχει παρουσιάσει ένα σύγχρονο προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, αλλά μετρημένο, κοστολογημένο, νούσιμο και με κοινωνικό πρόσημο, το οποίο αφορά όλες τις ομάδες πληθυσμού, αγγίζει όλα τα θέματα και είναι ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο. Έχει ανθρώπους γύρω του, τεχνοκράτες, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και έχει παρουσιάσει μια πλειάδα εξ αυτών με τους οποίους προτίθεται να κυβερνήσει. Άρα έχει και το όραμα και το σχεδιασμό και τους ανθρώπους για να το υλοποιήσει. Θα κυβερνήσει κατά έναν τρόπο υποδειγματικό, όπως ακριβώς είναι και ο ίδιος με παράδειγμα. Και κλείνω με αυτό, ο κύριος Μαυρογιάννης είναι ακριβώς η επιλογή απέναντι σε δύο άλλους ανθυποψηφίους, τους οποίους είδαμε κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας να ερίζουν κυρίως για το ποιος θα πάρει το δαχτυλίδι από τον κύριο Αναστασιάδη. Ευχαριστώ. Άρα το δίλημα παραμένει η συνέχιση ή η αλλαγή με τον κύριο Μαυρογιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παπαγιάννης. Να κάνω χιαστή τη συζήτηση. Έχουμε δει από την αρχή αυτής της προεκλογικής που ήταν υπερβολικά μεγάλη. Να υπάρχουν οι αρχαίες εκτιμήσεις ότι το ΕΛΑΜ έναν περίπου θα κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Όσο πλησιάζουμε προς την κάρπη, βλέπουμε ότι σιγά σιγά δημοσκοπικά τουλάχιστον τα ποσοστά μας ανεβαίνουν και πλησιάζουν αυτών των βουλευτικών εκλογών. Και με αυτό που βλέπουμε καθημερινά ανά το Παγκύπριο, όπου βρισκόμαστε καθημερινά, είναι ότι είναι αρκετά αισιόδοξα τα μηνύματα που λαμβάνουμε για την υποψηφιότητα του κ. Χρήστου. Πέραν από τα προεκλογικά μηνύματα όμως. Εμείς βλέπουμε ότι στον κόσμο υπάρχει κάτι που είναι πολύ πιο έντονο από τα προηγούμενα χρόνια. Πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν ξέρω αν στο τέλος θα αποφασίσει να στηρίξει ΕΛΑΜ, είναι απελπισμένος, εκνευρισμένος και γενικά τον διακατέχει έναν αίσθημα ανασφάλειας για την επόμενη μέρα. Αυτό συμβαίνει και για την τρομερή αύξηση των τιμών και για την αύξηση των μεταστρεπτικών ροών, γενικότερα για τη διαχείριση των κέριων προβλημάτων που έχει και στην υγεία και στην παιδεία. Ζητούμε από τον κόσμο λοιπόν να μας δώσει τη δύναμη έτσι ώστε να μπορέσουμε απέναντι στον νέο πρόεδρο, όποιος και αν είναι αυτός, να ασκήσουμε όσο το δυνατόν τη μεγαλύτερη πίεση προς όφελος των πολιτών. Αυτό είναι η πεμπτουσία του τι σημαίνει η πολιτική. Ο καθένας με την πολιτική δύναμη που έχει να προσπαθήσει με τις δικές του πολιτικές και τα δικά του πιστεύω να επηρεάσει προς το θετικότερο τα αποτελέσματα
τη διακυβέρνηση του κράτους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας διέκοψα, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λετιμπιώτη. Ναι, κύριε Καρεκλά, ξεκινώντας πρώτα με την κάρτα 6 που είναι η παράσταση νίκης, εκείνο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε είναι πώς διαμορφώνεται η παράσταση νίκης στην αντίληψη των ερωτηθέντων, πέραν των μετρήσεων κτλ. Είναι αυτό που εισπράττουν και οι ίδιοι μέσα από την επαφή που έχουν μαζί με την κοινωνία στην καθημερινή τους στην αναστροφή, που βρίσκουν πολλούς συμπολίτες τους από διάφορους κομματικούς χώρους να στηρίζουν και να εστερνίζονται τις απόψεις και τις προγραμματικές θέσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη. Και αυτό είναι σημαντικό μαζί με την κάρτα 7 που δείχνει τη σταθερότητα που καταμαρτυρά την εμπέδωση της κοινωνίας ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό έχει και συνάφεια και συνδέεται και με την πρώτη κάρτα που έχουμε δει, ότι το 85% των ερωτηθέντων δεν έχουν αλλάξει τοποθέτηση ως προς την προτίμησή τους για τον υποψήφιο που θα επιλέξουν στις 5 Φεβρουαρίου. Σε όλες, κύριε Καρεκλά, τις μετρήσεις, μα όλες τις μετρήσεις από την αρχή αυτής της μακράς προεκλογικής περίοδου, σταθερά πρώτος είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως και στη δική σας σήμερα. Και πρώτος με μια διαφορά από τον δεύτερο, εκτός του στατιστικού σφάλματος. Και μπορεί να διαφοροποιείται ο δεύτερος ή ο τρίτος, αλλά εκείνο που φέρεται με σαφήνεια είναι ότι και ένα κοινό γνώρισμα όλων των μετρήσεων είναι ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει βάσει των δημοσκοπήσεων, βάσει των μετρήσεων, ποσοστά που με ασφάλεια τον οδηγούν στο δεύτερο γύρο. Ποσοστά που, αν μετατραπούν και σε συμπολίτες μας, είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες. Η διαφορά από τον δεύτερο είναι πέρα των 40.000 ψήφων. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο βάσει των μετρήσεων θέλουμε να μετατραπεί και σε αποτέλεσμα τη μέρα των εκλογών. Μια σημαντική κάρτα, κύριε Καρεκλά, είναι η κάρτα 13, η οποία δείχνει από πού αντλεί ο κάθε υποψήφιος του ψηφοφόρους και είναι ακόμα και αυτό ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των μελετών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης παίρνει στήριξη από πολίτες, από συμπολίτες μας, από όλους τους ιδεολογικοπολιτικούς χώρους και είναι ο μόνος υποψήφιος και σε αυτή την έρευνα που έχει διψήφια ποσοστά από όλους τους χώρους. Ένας στους τρεις που ψήφισε Δημοκρατικό Συναγερμό, περισσότερο από το 10% του ΑΚΕΛ, 70% του ΔΥΚΟ, 60% της ΔΥΠΑ με ανωδική τάση και είναι ακόμη ένας κρίκος αυτός στην αλυσίδα που αποδεικνύει ότι το αποτέλεσμα δύσκολα μπορεί να ανατραπεί και δεν είναι τυχαίο, κύριε Καρεκλά. Δεν είναι τυχαίο γιατί μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας εξέπεμπε διαχρονικά μηνύματα, τα οποία μηνύματα δυστυχώς το πολιτικό σύστημα της χώρας ήταν δυνατούσε να αντιληφθεί τι απέφευγε σκοπίμως να εισπράξει. Και είναι αυτή η συμπεριφορά που εδραίωνε το χάσμα μεταξύ της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος. Και είναι αυτή η υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη που απαντά σε αυτά που η ίδια η κοινωνία ζητούσε. Μια υποψηφιότητα που ξεκίνησε από την κοινωνία, διαμόρφωσε ένα προεκλογικό πρόγραμμα μαζί με την κοινωνία και τώρα το παραδίδει στην κοινωνία, κύριε Καρεκλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σοβοκλέους. Καταρχήν, θα σας πω κάτι και θα σας το εξηγήσω μετά. Ό,τι και αυτή η δημοσκόπηση, όπως και όλες οι υπόλοιπες των τελευταίων ημερών, αλλά και η σειρά των δημοσκοπήσεων των 40 τόσων που έχουν δημοσιευτεί, μας γεμίζουν και με αυτοπεποίθηση και με αισιοδοξία. Και θα σας το εξηγήσω. Πριν όμως το εξηγήσω, θέλω να πω, κύριε Καρεκλά, ότι την άλλη Κυριακή, την Κυριακή κοντή γιορτή που λένε, η Τενέκα που έλεγε ο αείμνηστος Γλαύκος Κληρίδης, όλοι μας, όπως είπατε πολύ σωστά εσείς στην αρχή, όλοι μας θα κρυθούμε και οι πολιτικές δυνάμεις και οι υποψήφοι και οι δημοσκόποι και η επιλογή η πολιτική συζήτηση στην Κύπρο να γίνεται με άξονα της δημοσκοπήσης, όλα αυτά θα κρυθούν την επόμενη Κυριακή. Πάνω απ' όλα βέβαια θα κρυθεί το μέλλον της χώρας. Θέλω να συμφωνήσω επίσης σε κάτι με τον κύριο Νερινό. Είναι η τελευταία δημοσκόπηση, είναι η τελευταία μέρα που επιτρέπεται. Οφείλει ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τούτη τη δουλειά να κάνει την προσωπική του εκτίμηση. Και σε αυτήν την προσωπική εκτίμηση για να την κάνει πρέπει να χρησιμοποιήσει εκτός από τα δημοσκοπικά δεδομένα και το πολιτικό του αισθητήριο. Και αυτόν εξήγησε ο κύριος Ορεινός στην ανάλυση που έκαμε μόλις πριν. Απλά να παρακαλώ. Να μην τον διακόψω, να διορθώσω κάτι. Όχι, να μην με διορθώσετε καθόλου. Σας ακούσαμε, κύριε Ορεινέ. Λοιπόν, χρησιμοποίησε αυτό το πολιτικό του αισθητήριο με τον τρόπο που το έχει εξηγήσει. Να μου επιτρέψει ο κύριος Ορεινός, όσον και αν σέβομαι το πολιτικό του αισθητήριο, το δικό μου πολιτικό αισθητήριο, που δεν υπολείπεται εκλογικών εμπειριών, να είναι προς την ακριβώς ανάποδην κατεύθυνση και θα το εξηγήσω και με τον τρόπο που και ο ίδιος το εξηγεί. Έχει κάνει
δύο βασικές παραδοχές για να φτάσει στο συμπέρασμα του ο κύριος Ορεινός. Η πρώτη παραδοχή είναι ότι η δυναμική των εκλογών, ο αέρας των εκλογών αυτή τη στιγμή, για να φτάσει σε αυτή την εκτίμηση, είναι στον κύριο Χριστοδουλίδη. Όλες οι δημοσκοπήσεις και η δική σας όμως, δείχνει ακριβώς τον άποδο. Και εξηγούμε. Από την αρχή που μετράτε μέχρι σήμερα, ο κύριος Χριστοδουλίδης έχει χάσει το 1/3 κατά μέσον όρων, πολύ περισσότερον κατά κάποιους, πολύ λιγότερον κατά άλλους, της εκλογικής του επιρροής. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Σε εσάς που είναι η μικρότερη απώλεια, είναι 7-8 μονάδες, είναι 8 μονάδες στις 38. Που είναι η μικρότερη απώλεια από ό,τι δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Δεύτερο. Ολοκληρώστε. Όχι, όχι, το περιμένετε, κύριε Καρικλά. Δεύτερο. Ο κύριος Χριστοδουλίδης από τότε που μετράτε μέχρι σήμερα, έχει χάσει τα 2/3 περίπου, σε εσάς είναι το μικρότερο ποσοστό, της διαφοράς του από τον κύριο Νεοφύτου και από τον κύριο Μαυρογιάννη. Σήμερα που μιλάμε, και πάλι θα συμφωνήσω με τον κύριο Λετιμπιώτη σε κάτι, παράσταση νίκης καταρχήν διαμορφώνεται από τις δημοσκοπήσεις. Όταν έχεις 40 δημοσκοπήσεις με τον κύριο Χριστοδουλίδη φαβορή, λογικό είναι ο κόσμος να πιστεύει ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι αυτός να εκλεγεί. Δεν είναι κάτι πιο γρήγορα, παράδοξο. Σας παρακαλώ, ότι γίνεται άσχημη κατανομή του χρόνου. Ναι. Okay. Σήμερα ο κόσμος όλος ξέρει και βλέπει, και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν, ότι και οι τρεις υποψήφοι συγκλίνουν. Ότι η υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη θυμίζει ένα σουρωτήρι που χάνει νερά από παντού, είτε προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό που επαναπατρίζονται ψηφοφόροι, είτε και προς το ΑΚΕΛ που επαναπατρίζονται ψηφοφόροι, ακόμα και από συσπυρώνονται και τα κόμματα που τον υποστηρίζουν. Είδαμε, επιστράτευσαν και τον κύριο Γκάρο για να έχει μια-δύο μέρες που ήταν απόν. Το λοιπόν, σε αντίθεση με την υποψηφιότητα, για παράδειγμα, του Αβέροφ Νεοφύτου, που είναι ξεκάθαρο σε όλους και δημοσκοπικά φαίνεται, αλλά και στην κοινωνία φαίνεται, ότι έχει αυτή τη στιγμή όλον τον αέρα στα πανιά της. Η δεύτερη παραδοχή που έχει κάνει ο κύριος Ορεινός είναι ότι ο κύριος Μαυρογιάννης έχει περισσότερο απόθεμα από τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου, γι' αυτόν και πιθανότατα θα τον ξεπεράσει. Να μου επιτρέψει με όλον τον σεβασμό να έχω την ακριβώς αντίθετο πολιτικό αισθητήριο. Ο κύριος Μαυρογιάννης έχει ξεπεράσει τη συσπήρωση του ΑΚΕΛ του 80%, έχει φτάσει στο ανώτατο σχεδόν όριο που μπορεί να φτάσει. Έλειψε η βενζίνα που μπορεί να του δώσει το ΑΚΕΛ. Αυτό είναι, το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι μόνο εδώ. Σε αντίθεση με τον κύριο Νεοφύτου, που έχει το μεγαλύτερο απόθεμα των τελευταίων ημερών, που σε συνδυασμό με τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί και τη βλέπουν όλοι στις δουλειές τους, στις κοινωνικές τους συναναστροφές, στις έρευνες τις ίδιες, στις δημοσκοπήσεις, βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή όλη η δυναμική των εκλογών είναι στον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου. Εγώ δεν αμφισβητώ, κύριο Ρινέ, ούτε και σέβομαι και την εκτίμηση σας. Παρακαλώ, και τον τρόπο κύριε με τον οποίο Σοβοκλέους, έχω τελειώσει. Έχω τελειώσει. Και την εκτίμηση σας και τον τρόπο που την έχετε κάνει. Αν θέλετε να βάλουμε και ένα μικρό στοίχημα. Με βάση την εκτίμησή σας, ο πρώτος από τον τρίτο θα έχουν πάνω από 10 μονάδες διαφορά. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι πολύ γύρω στις 5 μονάδες και όχι ευχαριστώ πάνω από πάρα 10 πολύ, μονάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μία διόρθωση μόνο αν μπορώ 5 δευτερόλεπτα. Μα δεν έκανε αντιπαραθέσιμα. Όχι, όχι, δεν έκανε. Απλώς είπε ότι τα συντήρια του δικού του. Ναι, παρακαλώ. Αρχήν να πω ότι εκτιμώ τον τρόπο που τοποθετήθηκε ο κύριος Σοφοκλός απόψε και σέβομαι την άποψή του, όμως και ως τη δική μου. Μόνο μια διόρθωση να μου επιτρέπετε να κάνω, ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης δεν έχει χάσει το 1/3 της δύναμης του. Ήταν 38% μέχρι τον Ιούνιο, έχει χάσει μόνο 6 μονάδες μέχρι τον Σεπτέμβριο και από εκεί έχει μείνει σταθερός μέχρι και σήμερα. Δεν έχει χάσει το 1/3 όπως έχει πει, αυτό είναι λάθος. Κύριε Ορεινέ, πώς αυτό, είναι από το 38 στο 30. Όχι, στο 33. Έχω την κάρτα, δεν τελειώνει. Στο 30, μιλώ για τα, χωρίς αναγωγή. Μα το ίδιο πράγμα είναι. Δεν τελειώνει κάτι. Ωραία, δείτε. Από το 38 στο 30. Ευχαριστώ, κύριε. Είναι φανερό. Και σας λέω ότι είναι η μικρότερη τόση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οποιαδήποτε άλλη δημοσκόπηση. Νομίζω ο καθένας είπε την δική του άποψη με το πολιτικό του αισθητήριο. Εγώ θα έλεγα με την υποκειμενική τοποθέτηση, ανάλυση και ο καθένας. Διότι η ανάλυση έχει το υποκειμενικό. Και κάτι σημαντικό, κύριε Καρεκλά. Και του κυρίου Ορεινού. Κάτι σημαντικό. Εμάς ήταν, είναι και παραμένει στόχος μας
Ο κύριο Σαβέροφ είναι φίλο. Και είναι εφικτό. Ο κύριο Σαβέροφ είναι φίλο να είναι πρώτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τριανταφύλλ. Ξεκινήσουμε από την κάρτα με αριθμό 9. Όσο μπορείτε, εσεί, θα σα δω λιγότερο χρόνο, εν πάση περιπτώσει, διότι έχουμε ξεπεράσει, αλλά ήταν. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά την κάρτα. Και απολογούμε, αριθμό, κύριε. Με αριθμό 9. Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, ο Αχιλλέας συγκεντρώνει ένα σταθερό ποσοστό. Δηλαδή υπάρχει και είναι φανερό σε όλους ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Έχουμε δημιουργήσει μια σταθερή δύναμη παρά τις πολλές πιέσεις που δεχόμαστε από το κομματικό σύστημα. Παρά όλες αυτές τις πιέσεις, εμείς χαιρετίζουμε τον κόσμο ο οποίος συστρατεύεται δίπλα από την υποψηφιότητα του Αχιλλέα Δημητριάδη. Και μας τιμάει το ότι και καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι να ανατρέψεις αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο με την κομματοκρατία και τις πελατειακές σχέσεις. Ο Αχιλλέας διατηρεί ένα σταθερό ποσοστό, το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε ότι έχει δημιουργήσει μια ψήφο περιεχομένου. Η ψήφος του Αχιλλέα είναι ψήφος περιεχομένου και εκφράζει την ανάγκη του κόσμου να νιώσει εκπροσώπηση από κάποιον πραγματικά ανεξάρτητο. Πέραν τούτου, θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο παρακαλώ, πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Μια πολύ σημαντική μάχη που θα δοθεί επίσης σε αυτές τις προεδρικές εκλογές είναι η μάχη, όπως είπε ο κ. Ορεινός, της τέταρτης και της πέμπτης θέσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρούμε, σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η Κύπρος μας, ο τέταρτος πολιτικός πόλος που θα αποτελεί και ρυθμιστή της πολιτικής πραγματικότητας την επόμενη μέρα, να είναι ένας πόλος που χαρακτηρίζεται από προοδευτικότητα, από ευρωπαϊσμό και από σύγχρονες ιδέες. Το ΕΛΑΜ έχει καταφέρει, λαμβάνοντας τα ποσοστά τα οποία έχει λάβει και στις βουλευτικές και καθ' όλη τη διάρκεια των περασμένων χρόνων, να περνά τις θέσεις του, θέσεις που κατά την άποψή μας είναι τόσο αντιδημοκρατικές, όσο και πολλές φορές ακραίες, στους κυβερνώντες αυτού του τόπου. Το βλέπουμε πάρα πολλές φορές στον τρόπο που διαχειρίστηκα, για παράδειγμα, τη μεταναστευτική κρίση. Βλέπουμε το ΕΛΑΜ να περνά τις θέσεις του και σε ζητήματα ακόμα και σε κόμματα του κέντρου στην Κύπρο και στην πολιτική σκηνή. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην φτάσουμε στο σημείο να κανονικοποιήσουμε τη διχοτόμηση. Αυτό που τα τελευταία πολλά χρόνια προσπαθεί να κάνει το ΕΛΑΜ. Μην φτάσουμε στο σημείο να κανονικοποιήσουμε την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Χρειάζεται ο κόσμος να εμπιστευτεί τον Αχιλλέα και για έναν ακόμη πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια αντίρροπη ενέργεια στο πολιτικό σύστημα που να προσφέρει τις προτάσεις και τις λύσεις που δεν θα παίρνουν τη χώρα μας πολλά χρόνια πίσω, αλλά θα παίρνουν τη χώρα μας πολλά χρόνια μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω αδικήσει τους κυρίους Λεντιμπιώτη και κύριο Φιλοθέου στον χρόνο. Να δω τον κύριο Λεντιμπιώτη, θέλει να πει κάτι. Ναι. Ναι. Κύριε Καρεκλά, εμείς με κάθε σεμνότητα και ταπεινότητα βλέπουμε όλες τις μετρήσεις και διαβάζουμε τις μετρήσεις που επιστημονικά οι εκλογολόγοι σε όλες τις μετρήσεις διαχρονικά, νομίζω είναι πέραν των 40, κάνουν την ανάλυση. Με όλο τον σεβασμό προς το φίλο Μιχάλη, νομίζω ότι η ανάλυση που μας έχει κάνει είναι περισσότερο στα όρια του ευσεβοποθισμού παρά της επιστημονικής ανάλυσης ή της πολιτικής ανάλυσης. Αυτό που φαίνεται και σε αυτή τη μέτρηση είναι ότι η προοπτική που έχει υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη, μια υποψηφιότητα που απευθύνεται οριζόντια σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε πολίτες που είναι ενταγμένοι σε κόμματα που τον στηρίζουν, σε κόμματα που δεν τον στηρίζουν και είναι ανένταχτοι. Φαίνεται, κύριε Καρεκλά, ότι αυτό δείχνει τη μεγάλη προοπτική που έχει υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Κάτι τελευταίο και να ολοκληρώσουν. Ναι. Είναι σημαντικό να πούμε για κάτι άλλο. Έχουμε προεδρικές εκλογές. Έχει σημασία ποιος θα είναι ο πρώτος, ποιος θα είναι ο δεύτερος, αλλά τελικά δεν είναι αγώνας καταταξής. Σημασία έχει ότι ένας θα εκλεγεί πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που με ασφάλεια μπορεί να εξαχθεί και από τη δική σας μέτρηση είναι ότι σχεδόν με βεβαιότητα, αν επαληθευτούν οι μετρήσεις, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα είναι στο δεύτερο γύρο. Και στο δεύτερο γύρο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αυτό που δείχνει είναι ότι συγκεντρώνει τα περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσει οποιοδήποτε άλλο αθλητικό ψήφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φιλοθέου. Είπε ο κύριος Σοφοκλέου για την πεζίνα. Και ξέρετε, θυμηθήκα τότε που ο κύριος Αβέροφ νεοφύτου, που εκόντευκε η πεζίνα να πάει κοντά στο ένα ευρώ, έπαιρνε τον τζιπ και έκανε κάτι θέατρα μπροστά στο σταθμό, στο βενζινάδικο, και βάλε βενζίνη να μας πει ότι δεν ακρίφηκε που έσου, ξέρω. Αυτό έκανε ο κύριος Νεοφύτου. Όταν φυσικά επειδή η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού η βενζίνη έφτασε σχεδόν 2 ευρώ, ο κύριος Αβέροφ νεοφύτου έκανε την πάπια. Αυτό είναι ο κύριος Αβέροφ νεοφύτου.
Αυτό είναι και ο κύριο Αυριοβνοφίτου. Και η αλαζονία, να σα πω ότι δεν είναι καλό σύμβουλο. Στο κάτω-κάτω. Για αλαζονία, στο κάτω-κάτω. Στην εποχή. Της, λέω, στην εποχή. Με κατηγορείτε της, για αλαζονία. Λέω, στην εποχή της πράσινης μετάβασης. Θα κινηθούμε και με ηλεκτροκίνηση να χρειαστεί. Θα ξαφνούμαστε μόνο από την πεζίνα. Εντάξει, καλή. Συνεχίστε, πείτε την άποψή σα. Δεν πείτε τη, χωρίς χαρακτηρισμού. Δεν χρειάζεται κανέναν. Αλαζονία, λέτε. Δεν χρειάζονται αυτά. Ο κύριο Μαυρογιάννη, αγαπητέ κύριε Καρεκλά, έχει αυξημένη διείσδυση και ανεβάζει τη συσπήρωση του στον χώρο της αριστεράς, στους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ. Έχει αυξημένη διείσδυση και κερδίζουμε από, αν θέλετε, ένα χώρο που απομακρύνθηκε, που ανήκει στον χώρο της κέντρου αριστεράς. Βλέπουμε να αποκτά και να έχει εισρωές, δημοσκοπικά πάντα, από το χώρο του ΔΥΚΟ, από τους οικολόγους, από τη ΔΥΠΑ, από την ΕΔΕΚ, ένα σημαντικό ποσοστό. Και ακριβώς είναι γι' αυτό τον λόγο που έχουμε, ναι, πολλά αποθέματα. Και έχουμε πολλά αποθέματα για να ανέβουμε ακόμα περισσότερο, γιατί ακριβώς απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες και στις δημοσκοπήσεις. Και εδώ έχουμε δει και άλλες φορές να συμβαίνει αυτό. Να απαντούν οι πολίτες 7 στους 10 ότι θέλουν αλλαγή πορείας από αυτή τη διακυβέρνηση. Και εμείς ακριβώς, επειδή απευθυνόμαστε σε αυτούς τους 7 στους 10 πολίτες που θέλουν αλλαγή πορείας από αυτή τη διακυβέρνηση, είναι γι' αυτό που έχουμε τα αποθέματα. Είναι πολίτες. Είναι συμπολίτες μας με τους οποίους ασκήσαμε κριτική στη διεφθαρμένη αυτή διακυβέρνηση. Είναι συμπολίτες μας με τους οποίους δώσαμε αγώνες μαζί και για την επανένωση και για την επαναπροσέγγιση. Είναι συμπολίτες μας οι οποίοι πιέζονται, πιέστηκαν, γονάτισαν από το κλίμα ακρίβειας και είναι σε αυτούς που απευθυνόμαστε. Γι' αυτό και έχουμε τα αποθέματα. Ευχαριστώ. Γι' αυτό και είμαστε αισιόδοξοι αλλά προσγειωμένοι για να δώσουμε αυτή τη μάχη πολύ. Και θα είμαστε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε θιχτεί για κάπου κάτι, κύριε Μιέ. Όχι, γιατί το απέσυρε ο κύριο Φιλοθέου, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα όμως. Αν επιμένει, ένα λεπτό να μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Με κατηγορήσατε για αλαζονία. Εγώ δεν κατηγορώ ούτε χαρακτηρίζω. Είπατε, είναι ψήνη πεζίνα του κυρίου Αβέροφ και του κυρίου Μαυρογιάννη. Και λέω ότι έχουμε εδώ ένα αποτέλεσμα. Κύριε Φιλοθέου, εδώ παρουσιάσετε ω κάτι εντελώ διαφορετικό. Εγώ λέω ότι γενικά είναι καλύτερα να μα κρίνετε. Δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Έχουμε την εκτίμηση του κυρίου Αρινού. Προφανώς. Ναι. Κανένα αποτέλεσμα δεν έχουμε. Έχουμε μία εκτίμηση. Κύριε Φιλοθέου, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Έχουμε μία εκτίμηση του κυρίου Ορίνου. Εγώ εξήγησα ότι βλέπω δύο παραδοχές για να υπάρχει αυτή η εκτίμηση, με τις οποίες το δικό μου αισθητήριο έχει εντελώς διαφορετική εκτίμηση. Και με απόλυτο σεβασμό στην εκτίμηση του κυρίου Ορίνου, του εξήγησα γιατί διαφωνώ με την δική του. Αυτό δεν είναι αλαζονία. Είναι σεβασμός. Ενοχλήθηκε με την πεζίνα. Και θα σα πω, αφήστε τι πεζίνε πίσω και τα πετρέλαια. Γιατί θέλετε, γίνεται αεροπόριο. Κερδιάστε την πεζίνα. Αν θέλετε, δεν είναι φωτιά στο προεκλογικό σκηνικό. Αν θέλετε, δεν είναι πεζίνα του Γαλανού μετά και τα όλα. Κύριε Φιλοθέου, έλειψε το ρεύμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα κύριε. Πολύ ακριβό το ρεύμα. Παπαγιάννη, σα παρακαλώ εσά. Μάλιστα. Κύριε Καρεκλάφια, δυστυχώ συμπληρώνονται 100 χρόνια από το 1923. Όπου η Τουρκική Εθνοσυνέλευση είχε αποφασίσει παμψηφί ότι η Τουρκία θα χαράξει μια ενιαία στρατηγική όσον αφορά όλες τις χαμένες πατρίδες βάσει της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1956, ο Νιχάτε Ρίμ, μέσω της έκθεσης που στη συνέχεια έγινε βιβλίων, είχε εκθώσει στρατηγική που οι Τούρκοι θα ακολουθούσαν συγκεκριμένα για την Κύπρο και μιλούσε για την ανάγκη μιας λύσης της ζωνικής γειτονικής ομοσπονδίας, όπου με αυτόν τον τρόπο η αλλίωση του πληθυσμού που προσπάθησε και έχει καταφέρει δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό να επιβάλλει η Τουρκία θα την καταστήσει ως τον κυρίαρχο σε όλο τον νησί. Σε αυτήν την βάση λύσης, οι περισσότερες υποψηφιότητες που ακούμε και τα περισσότερα κόμματα θεωρούν ότι θα ακολουθούν μια ρεαλιστική προσέγγιση. Αναφέρω αυτά τα γεγονότα, τα ιστορικά αρχικά γεγονότα και στην σημερινή πραγματικότητα, για να σας πω ότι για εμάς είναι το ίδιο σενάριων τραγικών και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρόκειται από αυτομινιστική πράγμα είτε της διχοτόμησης που είναι ακριβώς το ίδιο με την λύση της ζωνικής δημιουργικής ποδίας. Επίσης, 20 ευτερόλεπτα τελειώνω, θεωρώ ότι αν η κυβέρνηση εφάρμοζε ή υιοθετούσε στο ελάχιστο την προσέγγιση που έχουμε στο μεταναστευτικό, δεν θα ήμασταν η πρώτη χώρα σε όλη την Ευρώπη, σε αναλογία πληθυσμού όσον αφορά τους αιτήτες ασύλου, αυτή τη στιγμή είναι στο 6%. Όπως επίσης, αν οι δυνάμεις του κέντρου, όπως έχει ακουστεί,
υιοθετούσαν τις θέσεις μας, τότε με τα βεβαιότητας, τουλάχιστον των κρατικών προπολογισμών, δεν θα είχαμε εξοδέψει μόνο για το 2022 170 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προπολογισμό, τον φορολογικό πολίτη δηλαδή, για στήριξη των παράνομων μεταναστών. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που ακολουθεί αυτήν την τακτική. Και με παραδοχή 4 πρωθυπουργών της Ευρώπης, δεν υπάρχει ούτε υπήρχε ανάλογη ευρωπαϊκή οδηγία. Και ούτε υπάρχει ανάλογη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγιάννη. Λοιπόν, έληξε νομίζω η συζήτησή μας όσον αφορά τη δεύτερη ενότητα. Είναι η ώρα να πάμε και στην τελευταία ενότητα που είναι τα σενάρια του δεύτερου γύρου. Να πάμε λοιπόν στην κάρτα 14. Λοιπόν, Νεοφύτου εναντίον Χριστοδουλίδη στον δεύτερο γύρο. Αβέροφ Νεοφύτου 32%. Νίκος Χριστοδουλίδης, παρακαλώ, η κάρτα 14. Αντιβλέπουμε. 32%, Νίκος Χριστοδουλίδης 45%, Λευκό Άκυρο 5%, δεν αποφάσισα 6%, δεν θα ψηφίσω 10% και δεν απαντώ 2%. Νεοφύτου εναντίον Χριστοδουλίδη στα έγκυρα, 42% ο κύριος Νεοφύτου, 58% ο κύριος Χριστοδουλίδης. Μαυρογιάννης εναντίον Χριστοδουλίδη στον δεύτερο γύρο, Ανδρέας Μαυρογιάννης 32%, Νίκος Χριστοδουλίδης 48%, 3% Λευκό, 5% δεν αποφάσισα, 10 δεν θα ψηφίσω, 2 δεν απαντώ. Και στα έγκυρα επίσης, Μαυρογιάννης και Χριστοδουλίδης, 41, η κάρτα 17, 41% ο κύριος Μαυρογιάννης και ο κύριος Χριστοδουλίδης 59%. Μαυρογιάννης εναντίον Νεοφύτου στο δεύτερο γύρο, Ανδρέας Μαυρογιάννης 38, Αβέροφ Νεοφύτου 37, Λευκό 4, δεν αποφάσισα 4, δεν θα ψηφίσω 15, 2 δεν απαντώ. Και Μαυρογιάννης εναντίον Νεοφύτου στα έγκυρα, 51 Μαυρογιάννης, 49 Νεοφύτου. Αυτά λοιπόν ήσαν τα αποτελέσματα όσον αφορά τα σενάρια του δεύτερου γύρου των εκλογών. Δίνω τον λόγο τώρα στον κύριο Νάση Ορνό. Εάν έχω 4 σκόρια για αυτήν την οδηγία, το πρώτο είναι ότι στα 2 σενάρια στα οποία θα βρεθεί στο δεύτερο γύρο, ο κ. Χριστοδουλίδης φαίνεται να κερδίζει με σχετικά εύκολα, θα έλεγα. Και στο σενάριο, στο επόμενο, στο τρίτο σενάριο, εκεί οποιοδήποτε από τους δύο, Μαυρογιάννη ή Νεοφύτου, θα μπορούσε να χάσει τις εκλογές. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Το δεύτερο είναι ότι τα σενάρια αυτά είναι πανομοιότυπα από τον Μάιο μέχρι σήμερα. Συνεπώς υπάρχει μια παγιοποίηση στον τρόπο που τοποθετούνται οι εκλογές σε αυτά τα σενάρια. Το τρίτο σχόλιο μου είναι ότι επιμένω στο ότι οι εκλογές δεύτερου δεν είναι εκλογές από την αρχή. Έχω πει πολλές φορές ότι η μεγάλη πλειοψηφία πέραν του 95% με βάση τα έξυπνα που ψηφίζει κάποιο στον πρώτο γύρο και πάει, ο οποίο πάει στο δεύτερο, το ξαναψηφίζει. Άρα εκεί έχουμε μια αναφετηρία και αυτό έχει φανεί και στη δημοσκόπηση. Το 99% των ψηφοφόρων αυτού που πάει στο δεύτερο το ξαναψηφίζουν. Άρα έχουμε μια αναφετηρία και από εκεί και πέρα προχωράμε. Εξάλλου, όταν γίνονται διαπραγματεύσει μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, πάντοτε οι υποψήφοι που περνούν έχουν υπόψη ότι έχουν μαζί τους το ποσοστό που έχουν λάβει την πρώτη Κυριακή. Άρα είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό. Το τελευταίο μου σχόλιο για να έχει να κάνει με τις εκλογές του 1993, γιατί έχω ακούσει πολλές συζητήσεις για το τι είχε γίνει, είναι καλό έτσι να δούμε λίγο ιστορικά. Κληρίδης Βασιλείου στον πρώτο γύρο είχαν λάβει τους εξής ψήφους. Βασιλείου 157.000 και Κληρίδης 130.000, είχαν δηλαδή μια διαφορά 26.364 ψήφους περίπου. Υπήρχαν 66.000 ψήφοι διαθέσιμες από τον κύριο Πασχαλίδη όμως, Γιάννη. Μάλιστα. Και τα ποσοστά όμως, κύριε Ρινιά. Ναι, 36 ο Κληρίδης και 44 ο Βασιλείου, ήταν 7,5% διαφορά. 66.000 διαθέσιμες, 18%. Είχε υποστηρίξει το δίκο των γράφκων τον Κληρίδη και η ΕΔΕΚ είχε μπει κατά συνείδηση. Υπήρξε αυτή η ανατροπή. Από αυτές τις 66.000 είχαν μετακινηθεί 48 στον κύριο Κληρίδη και 20 στον κύριο Βασιλείου και έχασε για 2.000 ψήφους. Μάλιστα, 1.800. Μάλιστα, όμως, ναι, αλλά θέλω να πω το εξής. Στα σενάρια στα οποία θα βρεθεί στο δεύτερο γύρο ο κύριος Χριστοδουλίδης όμως, δεν υπάρχουν άλλα κόμματα να στηρίξουν είτε τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ είτε τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Συνεπώς εκεί, εγώ εκτιμώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανατροπή αυτών των δύο σενάριων, εκτός και αν τα δύο μεγάλα κόμματα θεωρούν ότι θα συνεργαστούν μεταξύ τους, θα πρέπει να το πούν. Το παρελθόν έδειξε και σε άλλες χώρες ότι υπήρξε τέτοιο πράγμα, ιδίως στην Γερμανία. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Είναι απόψε. Διότι είναι άλλο θέμα η συνεργασία των δύο, είτε για Κυπριακό, είτε για οικονομία και ούτω καθεξής. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε. Κύριος Βρίσκης, θέλει να πει κάτι.
Αν θα έχουμε χρόνο στο κλείσιμο, προτιμώ 30 δευτερόλεπτα στο τέλος. Απλά για να αποφωνήσει. Θα δώσω δεν έχω κάτι για τις κάρτες σχολείο. Στον κάθε ένα. Μισό λεπτό χρειάζομαι. Και μετά θα πάμε ένα μικρό διάλειμμα και θα πάμε στο κλείσιμο της συζήτησής μας. Κύριε Λετιμπιώτη, ξεκινώ από εσάς. Ναι. Κύριε Καρεκλά, όπως έχω αναφέρει και πριν, νομίζω ότι. Έτσι, είναι η πρώτη φορά που ξεκινώ μαζί σας, δεν είναι? Ναι, το παίρνω σωστά. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Όπως έχω αναφέρει και πριν, θεωρούμε ότι βάσει τη μέτρηση και αυτή τη μέτρηση είναι ασφαλές να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η είσοδο του Νίκου Χριστοδουλίδη στο δεύτερο γύρο, βάσει των δημοσκοπήσεων και αυτή τη μέτρηση, πρέπει να θεωρείται δεδομένη με στατιστική ασφάλεια, μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο κύριος Ορεινός. Και πάλι και σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι σε οποιοδήποτε σενάριο είναι ο κύριος Χριστοδουλίδης στο δεύτερο γύρο, απέναντι σε οποιοδήποτε από τους δύο βασικούς συνυποψηφίους του, επικρατεί με ένα μεγάλο προβάδισμα, κύριε Καρεκλά, που αν μεταφραστεί και αυτό σε ψήφους, μιλούμε για ψήφους περίπου 90.000 διαφορά από το δεύτερο. Αυτό είναι ενδεικτικό της αποδοχής που έχει ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Και είναι αυτό που μας γεμίζει με αισιοδοξία να συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε στην κοινωνία, να συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπολίτες μας και να έχουμε μια ισχυρή λαϊκή εντολή στην 5η Φεβρουαρίου για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στο δεύτερο γύρο με τις περισσότερες και τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάω στον κύριο Τρενταφύλλο. Εγώ θα ήθελα πριν ξεκινήσω την ανάλυση μου να απευθύνω ένα ερώτημα στον κύριο Ορεινό. Στη δεύτερη ενότητα υπήρχε η κάρτα 12, η οποία έγινε μια εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Ναι. Θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε και μια εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος δεύτερου γύρου με τα όσα έχετε πει? Ναι, θα μπορούσα. Σε αυτή την εκτίμηση, αν δεν κάνω λάθος, αν έχω καταλάβει σωστά την ανάλυση σας, θεωρώ ότι είτε περάσει ο κύριος Μαυρογιάννης στο δεύτερο γύρο, είτε περάσει ο κύριος Νεοφίδου στο δεύτερο γύρο, κερδίζει ο κύριος Χριστοδουλίδης. Αυτή είναι η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος δεύτερου γύρου. Μάλιστα, εκτός και αν τα δύο μεγάλα κόμματα, ας πούμε, συνεργάζονται, εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε μια ανατροπή, αλλά δεν πιστεύω πολιτικά ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο προσωπικά. Μάλιστα. Άρα, βλέπουμε καθαρά, κύριε Καρεκλά, ότι αυτό συμβαίνει για τον λόγο του ότι σε περίπτωση σεναρίου Αβέροφ Νεοφίδου και Νίκου Χριστοδουλίδη στο δεύτερο γύρο, που η διαφορά είναι 16% με βάση την κάρτα που το δείχνει, οι ψηφοφόροι που στον πρώτο γύρο ψήφισαν τον κύριο Μαυρογιάννη, για να μην εκλεγεί ο κύριος Νεοφίτου, μετατοπίζονται στον κύριο Χριστοδουλίδη. Αυτή είναι μια λογική εξήγηση. Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση του σεναρίου του κυρίου Ανδρέα Μαυρογιάννη με τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, όπου οι ψηφοφόροι του κυρίου Νεοφίτου πάνε και ψηφίζουν τον κύριο Χριστοδουλίδη πάλι, για να μην εκλεγεί ο κύριος Μαυρογιάννης. Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι τα εκλογικά επιτελεία του κυρίου Νεοφίτου και του κύριου Μαυρογιάννη αγνοούν τα σενάρια δευτέρου γύρου για τις τελευταίες 40 δημοσκοπήσεις, όπως είπε ο κύριος Ορεινός. Ενώ ταυτόχρονα, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση και προσπαθώ να το καταλάβω, τόσο ο κύριος Νεοφίτου όσο και ο κύριος Μαυρογιάννης επικαλούνται με θέρμη το πόσο πολύ πιστεύουν στην επανένωση αυτού του τόπου, στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση της Ριζωνικής Δικαιωματικής Ομοσπονδίας, και εγώ θα κάνω την εξερώτηση. Εάν δεν μπορείς να επανενώσεις την κοινότητά σου, πώς έχεις την βλέψη ότι θα επανενώσεις και τον τόπο σου? Από την πρώτη στιγμή εμείς λέμε ότι τόσο υποψηφιότητα... Τι εννοείται δεν μπορεί να επανενώσεις την κοινότητά σου? Τι εννοείται, πέντε το καθαρά. Καθαρά. Είχαμε προτείνει από την πρώτη στιγμή μεγάλο συνασπισμό των δυνάμεων, οι οποίες δυνάμεις είναι υπέρ της λύσης της Ριζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να έχουμε στο τιμόνι αυτού του τόπου μία υποψηφιότητα η οποία απαρτίζεται από συνεργάτες που οι μεν θεωρούν τη Ριζωνική ρατσιστική, οι δε θεωρούν το σωστό περιεχόμενο της λύσης του Κυπριακού ως πλαίσιο, μία υποψηφιότητα... Η θέση του είναι ξεκάθαρη φυσικά, κύριε Τριανταφύλου, στο συγκεκριμένο, στο Κυπριακό. Να μας την πείτε ύστερα η θέση του κ. Χριστοδουλίδη. Ευχαριστώ πολύ. Για να ολοκληρώσω, ο μεγάλος συνασπισμός ήταν λύση από την αρχή. Το θέμα είναι, υπάρχει πολιτική βούληση από τα δύο μεγάλα κόμματα να κάνουν αυτό το μεγάλο βήμα για να αποφύγουμε την υπνοβασία που ζούμε τα τελευταία χρόνια προς τη διχοτόμηση? Η δική μας άποψη είναι ότι ο κόσμος πρέπει να δώσει φωνή στον Αχιλλέα Δημητριάδη, επειδή αυτός ο μεγάλος συνασπισμός είναι εξίσου σημαντικός και την επόμενη μέρα των εκλογών. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάω στον κύριο Παπαγιάννη. Καλώς θα ήταν, κύριε Καρεκλά, επειδή με έχετε ρωτήσει την προηγούμενη φορά, να ερωτηθούν και τα τρία επιτελεία σε εισαγωγικά των κύριων υποψηφίων,
για το τι θα πράξει το επιτελείο που θα μείνει εκτός του δεύτερου γύρου. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ποια θα είναι η προσέγγιση για να δούμε αν και στο τέλος της ημέρας υπάρχουν τόσες πολλές διαφορές όπως διατείνονται ότι υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι είναι ορθόδοξο από τώρα πριν να γίνει ο πρώτος γύρος να καλύψει τον άλλο με τι θα κάνεις. Θα είναι σημαντικό όμως αν ίσως είναι πολιτικά παράδοξο, όμως στην πραγματικότητα είμαι βέβαιος ότι πολλοί ψηφοφόροι θα άλλαζαν τον τρόπο προσέγγισης της πρώτης Κυριακής αν ήξεραν αυτή την απάντηση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιληφθεί πρώτα ο κόσμος ότι τα όσα φωνάζουν, τα όσα απαιτούν και τα όσα διεκδικούν όλα αυτά τα χρόνια πολλές φορές καταλήγουν να είναι ανούσια λόγω του ότι οι ίδιοι με την ψήφο τους θα δώσουν συγχωροχάρτη σε όσους έχουν αναλάβει τα ενία του κράτους και πολύ περισσότερον θα θεωρηθούν συνένοχοι για αυτό που θα ακολουθήσει. Άρα λοιπόν, καλό είναι να αντιληφθεί ο κάθε ένας που θα λάβει αυτή την απόφαση για ότι θα ψηφίσει και ποια μηνύματα θα στείλει. Μάλιστα. Και ο επόμενος πρόεδρος, είπετε έχουμε δύο λεπτά. Ναι. Ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα κληθεί να δώσει βάση στα αποτελέσματα του πρώτου γύρου και αυτόν, εάν δεν γίνει πράξη την εβδομάδα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης Κυριακής, σίγουρα θα γίνει πράξη την τρίτη Κυριακή. Άρα λοιπόν, προσωπικά θεωρώ ότι ο κόσμος επιτέλους πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται και ψηφίζει και να αντιληφθεί ότι δεν θα αλλάξει η κατάσταση ας συνεχίσουμε την ίδια πεπατημένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή κύριε Καρεκλά, ο στόχος μας είναι να μπούμε στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών και γι' αυτό εργαζόμαστε με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κ. Ορεινός σε σχέση με το δεύτερο γύρο των εκλογών. Προφανώς και δεν ξεκινάμε από το μηδέν, αλλά έχουμε δει ξανά ότι η Δευτέρα του δεύτερου γύρου δημιουργούνται νέες συγκυρίες, νέες συμμαχίες, δημιουργούνται νέες δυναμικές. Εμείς λέμε ότι ο στόχος μας και ο στόχος για τον κ. Μαυρογιάννη είναι ακριβώς να μπούμε στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και να απευθυνθούμε εκ νέου σε όλους τους πολίτες, σε όλο το φάσμα του δημοκρατικού τόξου. Θα το ξεκαθαρίσω αυτό, ότι είναι στο φάσμα του δημοκρατικού τόξου. Ο κ. Μαυρογιάννης έχει πει και ο ίδιος ότι με το ΕΛΑΜ μας χωρίζει χάος, με τις θέσεις που εκφράζει και με το τι φέρνει στον τόπο. Να απευθυνθούμε σε όλους τους πολίτες του δημοκρατικού τόξου με το πρόγραμμα μας, μακριά από παζάρια, μακριά από πρακτικές του παρελθόντος που έχουν απαξιώσει οι πολίτες. Να απευθυνθούμε σε αυτούς για να στηρίξουν την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Αντρέα του Μαυρογιάννη. Πώς έχει ένα όραμα, έχει ένα σχεδιασμό και έχει τους ανθρώπους για να υλοποιήσει το πρόγραμμα διακυβέρνησης του για μια προοδευτική αλλαγή. Στο σενάριο με τον κύριο Νεοφύτου, προφανώς και είναι καλύτερο για μας, το οποίο με μικρή με διαφορά, αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Μαυρογιάννης κερδίζει και τον κύριο Αβρόβ Νεοφύτου στο δεύτερο γύρο των εκλογών, εάν βρεθούν οι δύο στο δεύτερο γύρο. Από εκεί και πέρα, εμείς δίνουμε αυτόν τον αγώνα, αυτόν τη μάχη με αισιοδοξία για να μπούμε, επαναλαμβάνω, στο δεύτερο γύρο με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη σε αυτές τις εκλογές, γι' αυτό έχει τεράστια σημασία και κάθε ψήφος μετρά. Αυτό πρέπει να γίνει πολύ κατανοητό για να μην έχουμε την επόμενη μέρα των εκλογών τη συζήτηση μα γιατί και πώς. Κάθε ψήφος μετρά και κάθε ψήφος του Αντρέα Μαυρογιάννη μετρά και καμία ψήφος σε αυτές τις εκλογές, αν θέλουμε μια πραγματική αλλαγή, ο κ. Μαυρογιάννης είναι η μόνη ρεαλιστική υποψηφιότητα που μπορεί να εκφράσει την αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Πάρα πολύ. Γι' αυτό και κάθε ψήφος του Αντρέα Μαυρογιάννη είναι ψήφος σε αυτή την προοδευτική αλλαγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σοκλέους. Δύο πράγματα. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο γύρο, δεν έχει νόημα. Έχει δίκιο ο κύριος Ορεινός. Κάποια ποσοστά θα πάρουν οι υποψήφοι των πρώτων γύρων και θα μπουν στον δεύτερο. Από εκεί και πέρα είναι μια ολάκερη νέα ιστορία. Και γι' αυτό έχει και σημασία το στοίχημα που βάλαμε πριν περί του συν 10 που λέει ο κύριος Ορεινός. Δεν βάλαμε στοίχημα ακόμα. Εν το δέχτηκες. Αν μου δώσετε όσα μου χρωστάτε πολιτική τα 7-10 χρόνια, όχι εσείς. Ενώ άλλοι που επαναλάβουν, να βάλουμε και μαζί. Χρωστάτε. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο γύρο, μας τρομάζει η διαχείριση που θα έχει η κυπριακή οικονομία με κύριο Μοχλόντο Αγγέλ. Μας ανησυχεί η διεθνής θέση της χώρας με κύριο Μοχλόντο Αγγέλ.
Μας τρομάζει η διεθνής θέση της χώρας και η διαχείριση του Κυπριακού με τον κύριο Χριστοδουλίδη και την κοινοπραξία των συμφερόντων που τον στηρίζει. Μας ανησυχεί η αδυναμία τους να συνεννοηθούν ακόμα και στα βασικά για το μέλλον της χώρας και της κυπριακής οικονομίας. Αυτό είναι που έχει σημασία. Αντιλαμβανόμαστε τον ευσεβή πόθο που έχουν πολλοί, ειδικά από τη μεριά του κυρίου Χριστοδουλίδη, για να μην περάσει ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού στον δεύτερο γύρο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις εκλογές. Έχει να κάνει και με την αλλοτρίωση της φιλοσοφίας της παράταξης που θέλουν να πετύχουν. Και αυτό είναι αυτό στο οποίο θα αποτύχουν. Είμαστε αισιόδοξοι, επαναλαμβάνω κύριε Καρεκλά, ότι ο κύριος Νεοφύτου μπορεί. Ασφαλώς έχει προβάδισμα ο κύριος Χριστοδουλίδης για τον πρώτο γύρο. Θα ήταν, θα ήθελε ότι φλούσε αν κάποιος έλεγε το αντίθετο. Όμως η δυναμική των εκλογών είναι τέτοια. Ο αέρας στα πανιά της υποψηφιότητας του κυρίου Νεοφύτου αυτή τη στιγμή είναι τέτοιος. Και η άνοδος του κυρίου Μαυρογιάννη είναι τέτοια, για να είμαστε δίκαιοι. Που αυτή τη στιγμή κανένας δεν μπορεί να πάρει όρκο σε αυτόν τον ρευστό σκηνικό. Τι θα γίνει την άλλη Κυριακή και εδώ θα είμαστε. Και ο λόγος, και τελειώνω. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι όσον πλησιάζουμε προς την ημέρα των εκλογών, μπαίνουν τα πραγματικά διλήμματα, τα πολιτικά διλήμματα, ότι δεν ψηφίζουμε τι μας επίραξε την άλλη Κυριακή. Ψηφίζουμε το μέλλον το δικό μας, του κάθε πολίτη και της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σοφοκλέους. Θέλω αυτή τη στιγμή να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω με το κλείσιμο αυτής της συζήτησης και ένα τέλος πάντων, τι έχουμε να πούμε μετά από 6 δημοσκοπήσεις που θα πω και εγώ τον τελευταίο μου λόγο. Πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις. Survivor All Star. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Σίγμα. Μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα που θα λατρέψεις. Αυτό το Super Weekend στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη 30% φθηνότερα 6,99. Κάσιους 5,15. Και φούρνος μικροκυμάτων 119 ευρώ. Lidl. Quality for less. Αποκριές! 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 Στις Αλφα Μέγα χτυπάμε τη τιμή και οικονομάς πολύ. Βρείτε αγαπημένα και επώνυμα προϊόντα πάντα σε χαμηλή τιμή. Όλες οι απορρυπαντικές σκόνες Ariel 50 πλήσεων 2,75 λίτρα μόνο 9,39. Όλα τα μαλακτικά ρούχων Comfort Gold 2 λίτρα μόνο 3,29. Όλα τα καθαριστικά σπρέι Silit Bang 750 ml μόνο 3,19. Johnson's Baby Shampoo κλασικό 750 ml μόνο 2,59. Αλφα Μέγα. Χτυπάμε την τιμή και οικονομάς πολύ. Γνωρίστε τη νέα εμπειρία ψωνίσματος της ανακαινισμένης υπεραγοράς Αλφα Μέγα Σκαρίνου. Είστε έτοιμοι! Στο κλίμα προβλέπονται χιονοπτώσεις τιμών. Μειον 20 έως και 50% σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Εποφεληθείτε από ένα μοναδικό τετραήμερο προσφορών από Παρασκευή 27 μέχρι Τρίτη 31 Ιανουαρίου. Κάνες καλή δουλειά. Απόψε στις 11 το βράδυ. Στο Σίγμα. Τα πρωινά σου είναι μεγάλα. Με Junior στο γάλα. Το είπε και η δασκάλα. Κουκίτσες Junior. Δασκάλα. Και με τα φιλαράκια. Τα Sports με Junior. Τσαμπιονάκια. Τραγανά. Αφράτα. Morning Coffee Junior Φρουφρού. Το μπισκότο του παιδιού. Οι ασθενείς με εμπειρία καρκίνου στην Κύπρο έχουν φροντίδα και στήριξη. Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου για περισσότερα από 50 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους, προσφέροντας με συνέπεια εξειδικευμένες υπηρεσίες ώστε κανένας καρκινοπαθής να μην μένει αβοήθητος. Και στη Lidl Κύπρου το γνωρίζουμε καλά αυτό. Γι' αυτό, κοντά μία δεκαετία, στηρίζουμε σταθερά το σπουδαίο έργο του, καθώς ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι για εμάς το
το φωτεινότερο παράδειγμα ανθρωπιά του τόπου μας. Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης. Μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα που θα λατρέψεις. Αυτό το Super Weekend στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη 30% φθηνότερα 6,99. Κάσιους 5,15. Και φούρνος μικροκυμάτων 119 ευρώ. Lidl. Quality for less. Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση. Ποιος μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά την οικογένεια? Εδώ που τα λέμε, ο Αβέροφ μπορεί. Αβέροφ Νεοφύτου. Ικανή ηγεσία. Μάθε το όφελό σου από τη φορολογική και κοινωνική μεταρρύθμιση στο averof.cy. Εκπομπή χωρίς περιστροφές. Μπήκαμε λοιπόν στον επίλογο, θα έλεγα, όσον αφορά την τελευταία δημοσκόπηση που έχουμε παρουσιάσει απόψε. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Τριανταφύλλου. Ως καταληκτικό σας δίνω δύο λεπτά. Να το κάνετε λιγότερο, θα με ευκολύνετε. Ως καταληκτικό σχόλιο, θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό που είπε ο κύριος Ορεινός, που είναι και ο άνθρωπος που έχει σχεδιάσει τη δημοσκόπηση. Mm-hmm. Αυτό που είπε ο κύριος Ορεινός είναι ότι ο μόνος τρόπος να κρατηθεί εκτός και μακριά από το τιμόνι της εξουσίας ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι να γίνει μια συνεργασία, μεταξύ, ένας μεγάλος συνασπισμός μεταξύ των κομμάτων τα οποία επιθυμούν τη λύση του Κυπριακού την επανένωση στη βάση της ριζονικής δικαιωματικής ομοσπονδίας. Εμείς, ως υποψηφιότητα Αχιλέα Δημητριάδη, μπορούμε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη συνεργασία. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να έρθει και να αγκαλιάσει την υποψηφιότητα. Καλούμε τον κόσμο ο οποίος έχει από τον Ιούνιο που είναι κοντά μας και έχει δημιουργήσει αυτή τη σταθερή δύναμη που ακολουθεί τον κύριο Δημητριάδη και τον υποστηρίζει, να κρατηθεί γερά αυτές τις τελευταίες 9 μέρες, επειδή θα υπάρξουν τρομερές πιέσεις από το κομματικό κατεστημένο και το κομματικό σύστημα, και θεωρούμε ότι με ένα ψηλό ποσοστό ο κύριος Δημητριάδης μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα επικοινωνίας την επόμενη μέρα για τη δημιουργία αυτού του μεγάλου συνασπισμού και την πολυπόθητη επανένωση του τόπου μας. Για το τίμιο κράτος που επιθυμούμε, για την μία Κύπρο και πράσινη, και επειδή η διχοτόμηση πρέπει να αποφευθεί, γιατί η λύση μας συμφέρει, καλούμε τον κόσμο να κάνει το καθήκον του. Ευχαριστώ. Την Κυριακή και να στηρίξει τον Αχιλέα Δημητριάδη. Κύριε Παπαγιάννη, και εσείς το ακριβώς το δύο χρόνο, δύο λεπτά. Κύριε Καρεκλά, ανά την Ευρώπη και ανά το Παγκύπριο δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά ανάλογη λύση όπως αυτή που προτείνεται δυστυχώς από την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο. Λύση δηλαδή με διαχωρισμό τόσο στην εθνικότητα όσο και στο θρήσκευμα. Επίσης, καλό θα είναι οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι πολιτικές δυνάμεις έχουν ως σκοπό δημιουργίας τους, και αυτό θα έπρεπε να είναι στην πράξη, η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των νόμιμων πολιτών κάθε κράτους. Εμείς αυτό θα προασπιστούμε είτε αφορά το μεταναστευτικό, είτε αφορά την ασυδοσία των τραπεζών, είτε αφορά τις αδικίες στο κοινωνικό κομμάτι. Και ελπίζω μέχρι σήμερα να έχουμε πείσει τους πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι, ότι πολιτευόμαστε με αυτά τα κριτήρια και μόνο. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχηθώ καλή ψήφο σε όλους και να θυμούνται όσοι θα πάνε να ψηφίσουν ότι από την ψήφο τους δεν εξαρτώνται μόνο ήδη, αλλά και το μέλλον της νέας γενιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαγιάννη. Ο κύριος Λατιπιώτης. Ναι, κύριε Καρεκλά, σας ευχαριστούμε για απόψε. Είμαστε σχεδόν μια εβδομάδα πριν από την 5η Φεβρουαρίου. Απευθυνόμαστε, κύριε Καρεκλά, με σεμνότητα και ταπεινότητα προς κάθε συμπολίτη και συμπολίτησά μας. Να γίνουν συμμέτοχοι και η κοινωνία αυτού του μεγάλου κοινωνικού ρεύματος της υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη, στους χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι ελεύθερα σκεπτόμενοι μπορούν να αξιολογήσουν και να εμπιστευτούν τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
να προσέλθουν στις κάλπες μαζικά πρώτα απ' όλα, κύριε Καρεκλά. Εμείς θέλουμε να είναι όσο μεγαλύτερη γίνεται η προσέλευση. Θέλουμε να ψηφίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας. Να πιστέψουν ότι αυτή είναι η δική τους ώρα, είναι η ώρα που μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους και να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Ζητάμε ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή, ένα ισχυρό μήνυμα ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο άνθρωπος που μπορεί να ηγηθεί την επόμενη μέρα της χώρας για μια μεγαλειώδη νίκη όχι του Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά της ίδιας της κοινωνίας. Και μαζί να ολοκληρώσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια όπως ακριβώς την ξεκινήσαμε. Με την κοινωνία, για την κοινωνία, από την κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι στον κύριο. Αγαπητέ κύριε Καρεκλά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή τον τόπο μας. Με επιξίδα την εντιμότητα, την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία. Έτσι πορεύτηκε για αυτούς τους 8 μήνες στην προεκλογική εκστρατεία. Και είναι ακριβώς επειδή είναι αληθινός. Έτσι θα υπηρετήσει και ως ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακριβώς με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες πριν πάμε στις κάλπες, απευθυνόμαστε ξανά σε όλους εκεί τους πολίτες έξω που θέλουν μια αλλαγή πορείας, που θέλουν αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, που θέλουν να αλλάξουμε τα πράγματα, σε αυτούς που θεωρούν ότι αυτή η διακυβέρνηση έχει πληγώσει τον τόπο. Με τα σκάνδαλα διαφθοράς, με τη διαπλοκή, με τις οικονομικές ανισότητες, με το κυπριακό πρώτης διχοτόμησης. Απευθυνόμαστε ουσιαστικά σε όλους όσους θέλουν να φτιάξουν μια καλύτερη Κύπρο. Έχουμε δει σε αυτές τις εκλογές τους δύο βασικούς αντιποψήφιους του κυρίου Μαυρογιάννη, τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον κύριο Νεοφύτου, να τσακώνονται άλλοτε για το ποιος είναι ο πιο συναγερμικός, ποιος είναι ο πιο γρυβικός, τις προάλλες για το ποιος έχει πάρει λεφτά από τους Ρώσους ολιγάρχες. Αυτά είναι ξένα προς τον κύριο Μαυρογιάννη. Είναι ξένα προς τον κύριο Μαυρογιάννη. Άρα το δίλημα σε αυτές τις εκλογές είναι συνέχιση του Νίκου Αναστασιάδη ή αλλαγή με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Είναι διαφθορά ή κάθαρση και τιμωρία των ενόχων με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Είναι ανισότητες ή ευημερία με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Κάθε ψήφος μετρά, κάθε ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη. Πιστεύουμε στην νίκη, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φιλοθέου. Εσείς, κύριε Σεβοκλέους. Κύριε Καρεκλά, κάθε εκλογές είναι κρίσιμες και είναι κρίσιμες και αυτές. Διότι η Κύπρος είναι σε ένα σταυροδρόμι, ο κόσμος είναι σε ένα σταυροδρόμι γεωπολιτικών και οικονομικών και το τι. Ποιος θα κρατάει την 1η του Μάρτη για 5 ολόκληρα χρόνια το τιμόνι της χώρας είναι κρίσιμο και σημαντικό. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες, όχι για να μοιράσουμε καρέκλες, αλλά για να συνασπιστούμε γύρω από τους εθνικούς στόχους. Πιστεύουμε ότι έχουμε τον πιο ικανόν υποψήφιο για να μπορέσει να ξεκλειδώσει μια νέα προσπάθεια για το Κυπριακό, για να μπορέσει να κρατήσει την οικονομία δυνατή, για να μπορέσει να στηρίξει την οικογένεια και την μεσαία τάξη στην πράξη, όπως κάνουμε και τα τελευταία 10 χρόνια. Διότι 10 χρόνια, ό,τι και αν μας κατηγορείτε, και έχετε δίκιο σε ορισμένα πράγματα. Και ξέρουμε ότι δεν έχουμε τον πιο συμπαθήν υποψήφιο. Έχουμε όμως τον πιο ικανόν και είμαστε η δύναμη εκείνη που κάνει την Κύπρο κάθε μέρα καλύτερη. Γι' αυτό είναι που ζητούμε από τον κυπριακό λαό τώρα που πραγματικά μπαίνουν τα πραγματικά διλήμματα ενώπιον του να αποφασίσει για την πορεία της χώρας και όχι για οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να πάω στον κύριο Βρέκη. Οφείλω να ομολογήσω ότι κλείσαμε τον κύκλο των δημοσκοπήσεων για αυτές τις μεγάλες προεκλογές με μια πολύ όμορφη συζήτηση. Ήταν αρκετά επικοδομητική. Νιώθω ότι πρέπει να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τα παιδιά που δουλέψαν για όλες τις δημοσκοπήσεις στην Prime, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο το έργο τους και είναι οι μόνοι που δεν πιάνουν αρκετό credit. Και να κάνουμε ακόμα λίγο υπομονή, γιατί μείναμε μας χοντρικά 2 εβδομάδες, με αποκορύφωση τα 2 exit που θα κάνουμε. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω την υπομονή και τη συμμετοχή του κόσμου στις δημοσκοπήσεις, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αποδεχτεί το εργαλείο των δημοσκοπήσεων. Δεν έχουν αντιδράσει όπως είχαμε παλιά. Είναι πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε, να τους πούμε και τους να κάνουν την υπομονή. Επελάναμε τους να το πέτσουν στα κυπριακά λίγο. Έμειναν μας ακόμα 2 εβδομάδες. Καλή ψήφο σε όλους. Καλή δύναμη στα επιτελεία. Καλές επιτυχίες. Θα δώσουμε ραντεβού την Κυριακή των εκλογών μετά εξυπολ πλέον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κύριε Νασί, δεν θα έλεγα κάτι, αλλά έδωσαμε μια μπάσα με Γιώργος τώρα για τον κόσμο που απαντά. Εντάξει, αυτά που. Τέλος πάντων, η εκτίμηση που έχουμε κάνει, η οποία έχουμε αφιερώσει πολλές ώρες, πάρα πολλές ώρες, δεν είναι μια εκτίμηση που έγινε ψες. Έχει ξεκινήσει από τον Μάιο η εκτίμηση, έτσι, για να ξέρετε, για να καταλήξω ψες στα νούμερα που θα έδιδα. Απλά, εντάξει,
Ο στόχος είναι να είναι σωστή φυσικά, αλλά νοουμένου ότι ο κόσμος μας απαντά ειλικρινά στις δημοσκοπίες. Δηλαδή, αν μας απαντά και μας δει την αλήθεια, τότε θα είμαστε σωστοί. Αν μας έλεγε ψέματα, άρα, λοιπόν, πολύ πιθανόν πιθανό να έχουμε ή την παραπλανητική ψήφο. Ναι. Διότι αυτό το κομμάτι δεν το ελέγχουμε, όμως έχουμε κάνει όλες τις ελέγχους, ελπίζοντας ότι θα είμαστε κοντά στο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ευχαριστήσω όλους απόψε που ήσασταν εδώ στο στούντιο μαζί μου και τους δύο συνεργάτες, τον κύριο Νωρινό και τον κύριο Βρίκη, που εδώ και πόσα, 8 χρόνια, είμαστε εδώ 7 χρόνια που κάναμε τις δημοσκοπήσεις στις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις και προεδρικές και βουλευτικές και ευρωεκλογές. Ακόμα και δημοτικές και δημοσκοπικές. Και δημοτικές έκανα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ επίσης τους εκλεκτούς που είχα απόψε μαζί μου. Ξεκινώ με τον κύριο Τριανταφύλου, τον κύριο Παπαγιάννη, τον κύριο Λετιμπιώτη, τον κύριο Φιλοθέου και τον κύριο Σοφοκλέους. Ομολόγω ήταν μια, μπορώ να πω, πολιτισμένη συζήτηση. Όπως όλες τις συζητήσεις που είχαμε εδώ πέρα, μπορεί κάποια στιγμή να υπήρχαν κάποια ένταση. Αυτό όμως είναι φυσιολογικό σε μια εκλογική διαμάχη. Πολλές φορές να μην ελέγχουμε ή να δημιουργούνται κάποιες έντονες καταστάσεις, όμως ξεχνιούνται. Και μόλις βγούμε από εδώ, από το στούντιο, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα είναι με λιγάλα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτε άλλο παρά να πω τα εξής. Προσπαθήσαμε αυτή την πορεία των δημοσκοπήσεων να δώσουμε ό,τι μπορούσαμε. Κάναμε τη δουλειά μας και τι, τα δεδομένα που έρχονται ενώπιό μας από την Prime Consulting, η εταιρεία με την οποία είναι συμπεμπλημένος ο σταθμός το ΣΥΓΜΑ για αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και επίσης τον εκλογολόγο αναλυτή, τον Νάσιο Ορεινό. Ασφαλώς κάποιες εκτιμήσεις έχουν το υποκειμενικό στίγμα μέσα. Και υπάρχει το υποκειμενικό στίγμα. Από την άλλη, όπως έχει πει και ο κύριος Ορεινός, θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα δεδομένα που ήρθαν ενώπιον μας είναι αληθή. Υπό ποιαν έννοια, ότι ο κόσμος έδινε την ορθή τοποθέτηση για να μην πάθουμε ό,τι έπαθαν κάποιοι το 2007 με 8. Εν πάση όμως περιπτώσει, η αλήθεια θα φανεί την ερχόμενη Κυριακή. Και με το exit poll, αλλά και το τι θα ακολουθήσει η διαδικασία. Έχω πει από την αρχή ότι δεν είμαστε και δεν θα είμαστε ποτέ ούτε αρρωγή, ούτε αγωγή οποιασδήποτε πολιτικής, οποιοδήποτε υποψήφιου. Εδώ μας έχουμε την δημοσιογραφική διοντολογία, έχουμε τους νόμους της πολιτείας που μιλούν για την ακριβωδή και μεταχείριση. Και δεν θα μας εμποδίσει κανένας, όσον και αν πληγώνονται κάποιοι, να υποβάλλουμε τις ορθές ερωτήσεις που στο κάτω-κάτω εν τελευταία αναλύσει και μας δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουμε τέτοιες ερωτήσεις οι ήδη οι υποψήφοι. Αυτά εν ολίγης και θέλω να πω ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου τον κύριο Αχιλλέα Δημητριάδη, τον κύριο Γιώργο Κολοκασίδη και τον κύριο Κωνσταντίνο Χριστοφίδη για μια συζήτηση. Δεν θα είναι ο κύριος Χρήστος Χρήστου και θα να εξηγηθώ στον κόσμο. Τον έχουμε καλέσει. Παρακαλούμε να είναι και εδώ μαζί μας, αλλά η απάντηση που έχουμε πάρει είναι ότι παρουσιάζεται σε συζητήσεις μόνο με κοινοβουλευτικά κόμματα. Αυτό το έχω πει για να μην παραξηγούμαστε εδώ εμείς. Και την επαύριο την Παρασκευή θα είναι η τελευταία διακαναλική συζήτηση των τριών υποψηφίων που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή του Αβέροφ Νεοφύτου, του Ανδρέα Μαυρογιάννη και του Νίκου Χριστοδουλίδη. Επίσης θέλω να πω ότι το πιο σημαντικό ότι το ΣΥΓΜΑ, και λέμε πάντοτε ΣΥΓΜΑ σημαίνει εκλογές, ναι, σημαίνει εκλογές. Αρχίζει η μαραθώνια συζήτηση και παρουσίαση της διαδικασίας από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα που θα κλείσει όλη η διαδικασία. Θα έχουμε ένα exit poll με 6.000 δείγμα ατόμων. Θα έχουμε κάτι και την έκπληξη των εκλογών και το λέω από τώρα και δεν θα το αποκαλύψω τι είναι αυτό. Γύρω στις 8.30 με 9 το βράδυ, μόλις θα ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα, θα το κάνουμε εμείς. Εδώ στο στούντιο θα είναι αναλυτές, θα είναι πανεπιστημιακοί, θα είναι εκπρόσωποι των επιτελείων και των κομμάτων και θα είμαστε συνδεδεμένοι με όλα τα επιτελεία, με όλα τα, με τις έδρες των πολιτικών κομμάτων για να δώσουμε ακριβώς όλο το πνεύμα και το κλίμα της ημέρας εκείνης. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε μαζί μας απόψε και αναμένουμε λοιπόν και την ερχόμενη Πέμπτη μαζί και την Παρασκευή φυσικά, αλλά και την ερχόμενη Κυριακή εδώ μαζί μας από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα που θα κλείσει αυτή η διαδικασία. Όποτε τελειώσει η διαδικασία θα κλείσουμε και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.